δεν είναι μια, είναι επτά, είναι. Μα ούτε επτά είναι, χίλιες επτά είναι. Καταστροφή είναι, μαρτύριο είναι, καμμένη γη είναι, πληγές είναι. Αν είναι επτά είναι, ναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μετρά και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά παναθεμάτες, πεθερές επτά. Τρελή χαρά γεμάτες, πεθερές επτά. Το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Εσύ. Αφαδιάζεις, δούλα. Γίνε φώναξέ μου την ευρυνό μου. Αυτή που ξέρει τα πολλά και ο νους της κατεβάζει να μου εξηγήσει το όνειρο. Να της προστάξεις να έρθει αμέσως. Τι χρειάζομαι? Δεν χρειάζεται, αγαρίστη. Σε άκουσα από δίπλα και ήρθα μόνη μου να σου εξηγήσω το όνειρο. Καλή κουτσομπόλεσαι και του λόγου σου. Λέγε. Το παιδί που θα κάνεις θα είναι αγόρι. Καλό αυτό. Συνέχισε. Θα γίνει περήφανο. Σαν τη μανούλα του. Και δυνατό σαν λιοντάρι. Θα είναι ο πρώτος ανάμεσα στους ανθρώπους. Μακάρι. Μακάρι να είναι έτσι, καλή μου ευρυνόμη. Γιατί αν μοιάσει έστω και λίγο στον ανεπρόκοπο τον πατέρα του, θα τους πετάξω και τους δύο στον κιάδα. Άντε καλή που θα τρέχεις στη Σπάρτη. Έχεις δίκιο, φιλενάδα. Θα τους πετάξω στον ορμητικό Ηλισσό, που είναι και δύο βήματα από το σπίτι μου. Πως η γυναίκα σου, η αγαρίστη, είναι ετοιμόγενη. Δεν μπορώ να βρω όμως έναν λόγο για τον οποίο σε βλέπω εδώ. Σόλων. Έπρεπε να το καταλάβω πως ήσουν εσύ. Έχω χρόνια να σε δω. Πού είσαι? Μα, αυτό εξορίστηκα, καλέ μου φίλε ξάφιπε. Ταξίδεψα. Είδα ανθρώπους πολλούς. Αίματα. Γυράσκω δεή, πολλά διδασκόμενος. Εσύ όμως δεν μου είπες. Γιατί είσαι εδώ και όχι στο πλάι της γυναίκας? Δεν μπορούσα να λείπω. Ο Ευρυπίδης είναι φίλος. Άλλωστε, οι αγαρίστες είναι σε καλά χέρια. Δεν χρειάζεται να τους δίνουμε και πολλά θαρρύτα. Στο τέλος θα μας καβαλήσουν. Άρχεστε μαθών, αρχήν επιστήσει. Τι θα πει αυτό? Ότι αν μάθεις, παιδί μου, να κυβερνάσαι, θα μάθεις και να κυβερνάς. Τέλος πάντων, να σ' αφήσω τώρα αυτά. Για πες μου, πώς σου φέρατε η Αθήνα? Βρίσκω αρίστη. Αυτό οφείλεται χάρη στα δικά σου οικονομικά μέτρα. Να, κόκκινα. Πώς χάρη σε σένα φτάσαμε εδώ και δεν πρόκειται αυτή η πόλη να χάσει την έγκλη της. Μηδένα πρώτου τέλους. Μακάρις. Κανάτια, καθαρός χρυσός από τα αριά. Καθαρός χρυσός. Εγώ ήρθα να σώσω τα παιδιά μου. Μήπως κακό τους κάνουν οι συγγενείς του παλατιού, παίρνοντας εκδίκηση για τον φόνο τον ανώσιο. Όσες κοντά σε αυτό το... Αυτή είναι η αγαρίστη, η αρχαία πεθερά και η πρώτη διδάξασα ανά τους αιώνες. Η Μύδια, η μήπως πήρε δρόμο. Στα 17 της την πατρέψαμε με το Ξάνθιπο από το γένος των Βουζίγων.
Από το Δημοχολαργό φυσικά. Να υψώσει στο βάθος του ουρανού. Έλα όμως που αυτή ήθελε να εξερευνήσει την αρχαία Αθήνα. Στην εξερεύνησή της ανακάλυψε ότι της αρέσει πολύ το θέατρο και οι αγώνες. Και σκέφτηκε διάφορα τεχνάσματα τέτοιου τύπου για να τα παρακολουθεί. Παρόλο που απαγορευόταν. Αλλά για την Αγαρίστη δεν υπήρχε νόμος. Γι' αυτήν όλα επιτρέπονται. Έχοντας κάνει πράξη ασεβέστατη. Εσύ δεν είσαι με το χορό. Τι? Όχι, όχι. Μου φοράς τη μάσκα του χορού. Εσένα τι σε βάλαμε, ενδυματολόγο. Αυτή είχα, αυτή έβαλα. Για κάνε τη χάρη, σε παρακαλώ. Καλά σου λέει, ρε, κάνε τη χάρη. Και αν δεν είσαι από το χορό, τι ρόλο κάνεις? Τον απομηχανείς Θεό. Θεός έτσι χοντρός. Κάνω το Διόνυσο μετά από φακοπότη, θες τίποτα? Ο Διόνυσος δεν εμφανίζεται στη Μύδια. Τι θες τώρα? Να πιάσω τον Ευρυπίδη και να του ρουφιανέψω ότι δεν έχει διαβάσει το κείμενο? Θες να χάσει τη δουλίτσα σου? Μέσα, τράξε γρήγορα, άιντε. Δεν φύγες, λέμε, ρε. Μπήκες μέσα στο μορφόπλο. Η πόρτα αυτή ανοίγοντας θα δεις των παιδιών το φωνικό. Αχ, τα σκότωσε τα παιδιά της κακούργα η μάνα. Μωράς αυτή τη μάνα και κοίτα τη μάνα θα γίνεις εσύ, μωρή. Ετοιμόγενη, μωρή, και ήρθες να δεις θέατρο. Είσαι τρελή, θα μολύσεις τον νεογνώ πάνω στα μάρμαρα. Α, τι, α, τι καλέ. Η Λυθία. Πώς? Α, είσαι κοντά μου, σε νιώθω. Στο διάλογο, μωρή. Πού θα με πεις, Λυθία? Δεν φτάνει που θα να βοηθήσω, θα την ακούσουμε κιόλας. Είσαι χτύρι, τσίπα δεν έχεις. Θεά, Λυθία. Προστάτευσέ με. Θεά, ναι, να το δεχτώ. Θεά, Λυθία. Θεά, το ανώθυνο του κοιτού. Θα τα καταφέρω, είσαι με το μέρος μου. Ναι, καλά, καλά λέει. Η Λυθία η θεά ήταν η θεά του ανώδυνου το κετού. Είναι τη θέση με μένα που είμαι η θεά της ομορφιάς. Τι? Πού είσαι, ρε θεά, η Λυθία, δεν τη βλέπεις, υποφέρει, η Λυθία. Σειρά σου να βγεις. Όχι, δεν πάρω. Θα κάνω κι άλλον. Τι έπαθες? Άστα, άστα, συνόδελφε. Ηλιακά προβλήματα. Ίσο τι. Από σίκα, θερίζει. Φωνάς, αγάπη μου. Εσύ τι λες? Να προπονούμε για αγγελιαφόρες? Κοντεύω να φτύσω οι μυγδαλές μου. Είδες τι τραβάω για χάρη σου? Άντε, ακόμα. Πονάω, λέμε. Ακόμα βγαίνει το κεφάλι. Κάνε υπομονή και σπρώξε. Το ίδιο μου είπες και πριν που σε ρώτησα. Όχι, τότε στο κεφάλι ήμασταν. Τι στον Άδη. Τόσος πόνος. Και ακόμα το κεφάλι δεν βγήκε. Πόση ώρα το γεννάω. Λιγότερο από μισή ώρα. Αποκλείεται. Χάλασε. Και επί τη ευκαιρία θα πάρουμε αστρολάβο, μην ξεχνόμαστε. Έχει βγάλει ο Κλεόστρατος ο Τενέδιος ένα καταπληκτικό, λέει. Παρατηρεί τη σκηνή στον πλανητών. Άντε, ακόμα! Σώπασε, Αγαρίστη. Κι εμείς γεννήσαμε, δεν κάναμε έτσι. Εσένα, φιδιά σου, δεν είχε τέτοιο κεφάλι. Μεγάλο κεφάλι, μεγάλο μυαλό. Και μεγάλη κοροϊδία. Ρεζίλε θα γίνουμε. Ρεζίλε θα γίνουμε σε όλη την Αθήνα. Θα το φωνάζουν τα λεπτά παιδάκια για να τους κρύβει τον ήλιο. Φαντάσου να γίνει, κορίτσι. Δεν θα βρούμε να τα παντρέψουμε με κανέναν, ναι. Στο ράφι θα μας μείνει. Θα την κάνουμε γέρια. Στους αδελφούς. Είπαμε. Αγόρι θα είναι. Δεν θυμάσαι τον λιοντάρι που είδες στο όνειρό σου. Κακούργα φύση. Μωρέ, καλά έκανε η Μύδια. Δεν έβλεπα το έργο. Πριν μείνω έγκυος. Ποια Μύδια? Πού ξέρεις εσύ για τη Μύδια? Πέρασε, Ευρυπίδης, ένα απόγευμα και μου είπε την υπόθεση. Ένα βρεκαημένο εξάρτημα κι εσύ. Άσε με να γεννήσω την ειρήνη και πολεμάμε αργότερα. Σκάσε! Δεν μπορώ να τις φωνές. Ταράσου μου, θα το καταλαβαίνεις. Νύχε το κεφάλι. Άσε το δύο. Πήγαινε να δεις. Είναι τόσο μεγάλο όσο το αισθάνθηκα. Έλα. Λέγε καλέ. Δεν είναι για κόρνωση. Είναι μεγάλο. Εντάξει. Μικρό. Κάπως έτσι γεννήθηκε ο Περικλής, που το όνομά του έβγαινε από το Περί και Κλέος, που σημαίνει περιτριγυρισμένος από δόξα.
Και πράγματι αυτό το παιδί θα γνώριζε πολύ μεγάλη δόξα. Είχε όμως και πολύ μεγάλο κεφάλι. Κάτι που θα απασχολούσε την Αγαρίστη για τα επόμενα 10 χρόνια. Νόμιζε εδώ! Αλήθεια, Περικλή, γιατί φορά συνέχεια την περικεφαλαία? Έχει τίποτα το κεφάλι σου? Να σου απαντήσω με ερώτηση. Εσύ γιατί δεν φοράς? Θέλω να πω, γιατί η περικεφαλαία σημαίνει ότι έχει κάτι παραπάνω το δικό μου κεφάλι και όχι ότι κάτι λείπει από το δικό σου που δεν φοράς? Παιδιά, αστεία το έκανα. Έλα, δεν είσαι χαζό. Αυτό το παιδί θα γίνει μεγάλος ρήτορας. Να μου το θυμηθείς. Θα τον γράψει ιστορία. Μήπως είναι καιρός να του βγάλουμε την περικεφαλαία? Αποκλείεται. Η περικεφαλαία δεν βγαίνει. Σφήνωσε. Όχι, ανόητε. Είδα και έπαθα να σκαρφιστώ αυτή τη λύση για να καλυφθεί λίγο η κατάσταση. Άσε που για να μην νιώθει κατώτερο, του είπα ότι όλα τα ζώα του εσώ που φορούσαν περικεφαλαία. Και τι θα κάνουμε, Αγαρίστη, με το παιδί? Ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει? Αυτό που του προστάζει η περικεφαλαία. Θα τον κάνουμε πολιτικό και στρατηγό. Και δεν θα χρειάζεται να αποχωρίζεται και την περικεφαλαία του. Αχ, πάει και αυτό. Το τακτοποίησα. Τώρα θέλω να κανονίσω μαθήματα με τον Αναξαγόρα, τον Κλαζομένιο. Γιατί ο πρωταγόρας του αφήνει πολύ ελεύθερο χρόνο. Και ο καιρός γαρεγγής, όπως λέει και ο μπαμπάς. Τώρα προσπάθησε να κρατάς και την νότα. Η μουσική είναι έρωτας. Πρέπει να φέρεσαι σε κάθε νότα με αγάπη. Πώς τα πάτε? Α, περίφημα. Ο Περικλής είναι μεγάλο ταλέντο. Έμοιασε στη μανούλα του το καμάρι μου. Έχει μεγάλη κλίση στη μουσική. Θα γίνει σπουδαίος μουσικός. Δεν στα πάνε καλά. Ορίστε. Λέω, το τι θα γίνει ο γιος μου το αποφασίζω εγώ. Α, πολύ δημοκρατικό. Είναι, δεν είναι, έχω άλλα σχέδια γι' αυτόν. Αγαρίστη, το παιδί είναι γεννημένος μουσικός. Πού ακούστηκε μουσικός με περικεφαλαία? Φαντάζεστε το Ρέμο να τραγουδάει με κράνος? Ποιος είναι ο Ρέμος? Δεν ξέρω, αλλά πάντα ήθελα να τον αναφέρω. Έχει δίκιο πάντως ο Πιθοκλής. Είναι καλλιτέχνης. Είναι μεγάλο κρίμα να μην υπηρετήσει τη μουσική. Άκου να σου πω, Δάμον. Περικεφαλαία φοράν μόνο οι στρατηγοί. Όσοι φοράν περικεφαλαία και δεν είναι στρατηγοί, είναι βλάκες με περικεφαλαία. Και εγώ το γιο μου βλάκα δεν το κάνω. Ε, γιατί δεν του βγάζεις τότε την περικεφαλαία? Δεν γίνεται, χρυσέ μου. Είναι η φυσική συνέχεια του κεφαλιού του. Βγαίνει μόνο με εγχείρηση. Γεια σου, Αριστίδη. Καλή σου μέρα, Ξάνθιπε. Και μια και σε βρήκα, θέλω να σε συγχαρώ και προσωπικά για τη νίκη σου στην αυμαχία της Μικάλης. Τους κατατροπώσαμε τους Πέρσες. Αλήθεια είναι. Είσαι σπουδαίος στρατηγός, Ξάνθιπε. Και τώρα πια πρέπει να είσαι και πολύ ευτυχισμένος. Αλλά τι βλέπω, νωρίς στο σπίτι σήμερα, ε? Λέω να περάσει το απόγευμά μου με την Αγαρίστη. Τέλος πάντων, άστα τώρα αυτά. Για πες μου, εσύ, τι έμαθα? Τέθηκε σε ψηφοφορία από τους άρχοντες για εξωστρακισμό. Ναι, όντως ισχύει. Είναι δυνατόν να εξωστρακιστεί ο Αριστίδης? Πάει, χάλασε ο κόσμος. Η δημοκρατία αυτό προστάζει. Έλεγχο στους πολλούς, Ξάνθιπε. Αν οι πολλοί θέλουν να φύγω από αυτόν τον τόπο, θα το κάνω. Με τιμή. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε? Θέλω να γράψω ένα όνομα σε αυτό το όστρο. Βεβαίως, καλέ μου άνθρωπε. Τι όνομα θέλεις να σου γράψω? Αριστίδης. Μα ξέρεις σε ποιον μιλάς? Μια στιγμή, Ξάνθιπε. Το ξέρεις αυτόν τον Αριστίδη, γέροντα? Όχι. Τότε, γιατί θέλεις να εξωστρακιστεί? Τι σου έχει κάνει? Τίποτα δεν μου έχει κάνει. Όμως κουράστηκα να ακούω συνέχεια το όνομά του. Ας εξοριστεί, να σταματήσω να ακούει αυτόν. Ό,τι πεις, γέροντα. Ό,τι πεις. Ορίστε. Αριστίδης. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γιατί το έκανες αυτό? Θα μπορούσες να γράψεις οποιοδήποτε άλλο όνομα. Αν το έκανα, δεν θα ήμουν εγώ. Δεν είσαι απλά ο Αριστίδης. Είσαι ο Αριστίδης ο δίκαιος. Η δικαιοσύνη δεν είναι κατά περίσταση, Ξάνθιπε. Καλή σου μέρα. Τι έγραψε ο Αριστίδης πάνω στο όστρο το όνομά του? Που θα το καταλάβει ο γράμματος? Τουλάχιστον γιατί δεν προσπάθησε να το μεταφύγει? Γι' αυτό το λέμε δίκαιο, αγάπη μου. Είναι θέμα αρχής. Θέμα βλακίας, να λες καλύτερα. Μαμά, πατέρα,
Βρήκα έργο να παρουσιάσω στα Διονύσια ως λειτουργός. Μπράβο, αγόρι μου! Μπράβο, λεβέντη μου! Μπράβο! Έλα, κάτσε, κάτσε. Πες μας. Ποιο έργο θα παρουσιάσεις? Λέγεται Πέρσης και είναι του Εσχύλου. Α, σπουδαίος μαχητής της Αλαμίνα και στο Μαραδόνα. Δεν ήξερα ότι κατέχει την τέχνη της συγγραφής. Μπράβο του. Καταπληκτικός, τι να λέμε τώρα. Ανερχόμενο αστέρι. Και πού τον ξέρεις εσύ? Τι? Τι θες μωρέ και εσύ καημένε μου, που το ξέρεις και που το ξέρεις? Το ξέρω. Τι? Ανάκριση μου κάνεις? Τι είμαστε, στην εκκλησία του Δήμου είμαστε? Ε, για πες μου σπλάχνο μου, πες μου σπλάχνο μου, τι πραγματεύεται το έργο? Πού το ξέρεις εσύ? Την ήττα των Περσών, αλλά από τη δική τους πλευρά. Υπέροχο έβριμα. Είμαι σίγουρη θα κερδίσεις. Ε, πες αγάπη μου, δεν είναι καταπληκτικό αυτό που αποφάσισε το παιδί? Καταπληκτικό. Μπράβο σου, αγόρι μου. Καλή επιτυχία να έχεις. Και μιας και αρχίζεις την ενασχόλησή σου με τον πολιτισμό, νομίζω πως έχεις όλα τα εφόδια, να ασχοληθείς και με τα κοινά. Αχ, ναι. Φέτος κερδίζεις ως λειτουργός στα Διονύσια. Του χρόνου γίνεσαι στρατηγός. Και στην επόμενη Ολυμπιάδα γίνεσαι ηγέτης της Αθήνας. Σταθείτε να κερδίσουμε πρώτα και μετά βλέπουμε. Μην βιαζόμαστε. Γιατί να μην βιαζόμαστε? Ο χρόνος είναι χρήμα. Ωραίο ρητό. Θα το κρατήσω. Αχ, αγάπη μου. Αχ, αγόρι μου. Είμαστε τόσο περήφανοι για σένα. Για μας είναι σαν να έχεις ήδη κερδίσει. Έτσι και έγινε. Ο Περικλής και το έργο Πέρσες κέρδισαν στα Διονύσια. Και έτσι η Αγαρίστη είχε γιο πια έναν πολύ περιζήτητο γαμπρό. Ο Ξάνθιπος κρυφά από όλους είχε πάρει τα μέτρα του, έτσι ώστε ο γιος του να αποκτήσει απογόνους τώρα που ανέβαινε κοινωνικά. Η Αγαρίστη όμως ήθελε ο Περικλής να ασχοληθεί με την πολιτική. Η Αγαρίστη, αυτή η γλυκιά και τρυφερή γυναίκα που στόμα είχε και μιλιά δεν είχε, είχε σκοπό να διαλέξει ίδια την ύφη για το γιο της. Και μόλις βρέθηκε προτετελεσμένων γεγονότων, έγινε στο σπίτι της Τρίας. Δεν είναι δυνατόν. Πλάκα μου κάνει ο Ερμής. Τι θα πει, θα παντρευτείς? Ποιο ρώτησες δηλαδή? Εσύ τα κανόνισες όλα. Μητέρα, η θέληση του πατέρα είναι και δική μου θέληση. Άλλωστε βρίσκομαι σε ηλικία γάμου και τεχνοποίηση. Η Ελένη είναι καλή κοπελίτσα. Άσε που είναι συγγενείς μας και ξέρουμε ήδη τους συμπεθέρους. Ξέρουμε δηλαδή ότι είναι από καλή οικογένεια. Τη δική μας. Αχ, να μην ακούσω. Την Ελένη θα του δώσεις? Του υπόλοιτου? Αυτή είναι χωρισμένη και έχει ένα παιδί. Το παιδί είναι με τον πατέρα. Τι μας νοιάζει? Ότι κοντεύει το 25, το ξέρετε? Τι θα την κάνει στην κρυά, αγόρι μου? Τι παιδιά θα σου κάνει αυτή που είναι μεγαλύτερη και από τον Όλυμπο? Αυτά θα γεννηθούν γερασμένα. Σκάρτο πράγμα δίνει στο παιδί. Νομίζω πως υπερβάλλεις. Ο γιος που έκανε η Ελένη είναι γερός και δυνατός. Μα δεν θα παντρευτεί το γιο. Τη μάνα θα παντρευτεί. Η οποία έκανε γερό παιδί. Πριν 7 χρόνια. Όχι τώρα στα γεράματα. Ενώ εγώ του είχα βρει μια γυναίκα μπουμπούκι 14 χρονών. Και τώρα που λέει ο λόγος να μην ήθελε να την παντρευτεί, και του χρόνου καλή θα ήταν. Όχι σαν ταραμολή που του μάζεψες εσύ. Αγαρίστη, νομίζω πως παραφέρεσαι. Να σου πω, έχουν δίκιο στην αγορά που λένε ότι δεν πρέπει να δίνουμε πολλά δικαιώματα στις γυναίκες. Και εγώ νομίζω πως έχω δώσει παραπάνω από όσα σου αρμόζουν και τα εκμεταλλεύεσαι. Έχω φρέγω πολλά δικαιώματα εγώ, που είμαι κλεισμένη στους 4 τοίχους, με μια μουγκή δούλα και σας φροντίζω όλους. Σκάσε κι εσύ. Οι Σπαρτιάτισσες κυκλοφορούν έξω ελεύθερες. Επειδή δεν μιλάω, όλα τα ξέρω. Συγκρίνεις εμάς τους Ευγενείς Αθηναίους με τους βάρβαρους Σπαρτιάτες? Αυτό είναι προσβολή. Είναι δυνατόν εγώ, μια τρανή Αθηναία, να μην μπορώ να δω ένα θέατρο σαν άνθρωπος? Να περιμένω να βγει το παιδί μου στην εξουσία για να κάνει αυτή τη μικρή διόρθωση στους νόμους? Το πιο πιθανό είναι να μην δεις ποτέ στο θέατρο. Ακόμα και αν βγει ο γιος στην εξουσία. Από πού και πού ακούσε και γυναίκα στο θέατρο? Οι γυναίκες είναι για το σπίτι και για την ανατροφή των παιδιών. Δεν θέλετε να δω θέατρο? Δεν θα δω. Αφού λοιπόν οι γυναίκες είναι για την ανατροφή των παιδιών, νομίζω ότι έχω κάθε δικαίωμα να διαλέξω εγώ την ύφη του παιδιού μου. Μητέρα. Σταμάτα. Σταμάτα κι εσύ, σταμάτα. Δεν τη σκέφτεσαι καθόλου τη Μανού. Ε, πες μου πως μ' αγαπάς και δεν θα παντρευτείς. Σ' αγαπώ, μητέρα, αλλά θα παντρευτώ. Ο πατέρας έχει δώσει τον λόγο του και δεν μπορώ ούτε θέλω να τον εκθέσω. Πολύ καλά. Πότε γίνει το γάμος? Τι ερώτηση. Το γαμιλιώνα που μας έφυγε. Ελάτε εδώ, άνθρωποι! Ελάτε, άνθρωποι! Άνθρωποι! Άνθρωποι, είπα, όχι καθάρματα!
Πουλάω ένα θεό που φέρνει ευτυχία και δίνει κέρδη. Αφού έχεις τα χέρια σου ένα τέτοιο θεό, γιατί το πουλάς? Γιατί το κρατάς για σένα, σου φέρει και πλούτη και ευτυχία. Έχω ανάγκη από γρήγορη βοήθεια. Ο θεός δίνει τα κέρδη κάπως καθυστερημένα. Τι λες, μωρέ? Καταραμένε. Πρόσεχε εσύ με τις πέτρες, γιατί μπορεί να πετύχεις τον αληθινό σου πατέρα. Τι γίνεται εδώ? Ξάφνη. Έλα, ξάφνη. Κέρας, Διογέννη. Κέρας αποτραπητής. Αν έπαιρνες μέρος σε αγώνα δρόμου και έφτανες στο τέλος, θα τα παρατούσες ή θα τρέχες πιο γρήγορα, ε? Τι πράγματα είναι αυτά, Διογέννη? Δεν καταλαβαίνω για τι πράγμα μιλάς. Γιατί δουλεύεις στον κόσμο? Ο κόσμος υπάρχει πολλής. Εγώ αυτό που έκανα ήταν να πουλήσω αυτό εδώ. Αυτός είναι ο γιος σου? Ναι, ο Περικλής. Εσύ παντρεύεσαι? Μάλιστα. Η αρρώστια για τους άρρωστους είναι κακό. Για τους γιατρούς όμως καλό. Ο θάνατος για αυτόν που πεθαίνει είναι κακό. Για αυτούς που φτιάχνουν όμως τάφους είναι καλό. Το ίδιο και ο γάμος. Φρόντισε για σένα να είναι καλό. Γιατί, για ποιον μπορεί να είναι κακό ο γάμος μου? Στην αρχαία Ελλάδα οι γάμοι δεν είχαν ουδεμία σχέση με τους σημερινούς. Δεν ήταν θρησκευτικές τελετές, ούτε γίνονταν σε ναούς. Ήταν ένα σύνολο τελετών που διαρκούσε τρεις μέρες και μάλιστα τις δύο πρώτες μέρες οι τελετές γίνονταν στο πατρικό της νύφης. Τι αποφάσισες να φτιάξουμε για τα γαμήλια? Δεν ξέρω, αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο έχουμε δει μέχρι σήμερα. Θέλω να νιώσουν οι συμπέθεροι στο πετσί τους, ότι σώε μπαίνει η κόρη τους. Τα γαμήλια ήταν το τραπέζι που γίνονταν μετά το γάμο στο σπίτι που θα έμεναν η νύφη και ο γαμπρός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο σπίτι της Αγαρίστης. Σιγά που θα τους άφηνε αυτοί να ξεμητήσουν. Παιδιά, μιλάμε για θανάσιμη πεθερά, όχι αστεία. Λέω να φτιάξουμε θηνό με φράσα και κηδόνι. Άντε καλέ. Με χοιρινό θα τη βγάλουμε. Έχω σκεφτεί στην αρχή του γεύματος να προσφέρουμε σε κάθε καλεσμένο ένα σημαίνιο ποτήρι με ένα χρυσό μήλο των Εσπερίδων. Χρυσό μήλο. Μετά θα βγουν ασημένιοι και χάλκινοι δίσκοι με όλων των ειδών τα δέσματα. Κοτόπουλα, πάπιες, χήνες, πέρδικες, τσίχλες, τριγόνια. Έριξε λοιπόν στη μέση του γαμήλιου τραπεζιού ένα χρυσό μήλο. Του έφερε την επιγραφή για την ωραιότερη, θέλοντας έτσι να προκαλέσει έκφρα και διχόνια μεταξύ των θεών. Άντε να γίνω το αποκαλυπτήρια, έχω αγωνία. Εγώ αν ήμουν στη θέση της δεν θα το έβγαζα το πέπλο. Μη τη δει ξαφνικά ο γαμπρός και φύγει. Πάντως το φαγητό ήταν πολύ καλό, ε. Απορώ γιατί το ψητό το λέμε ψητό αφού ήταν άψητο. Μη μιλήσω για το βραστό, ήταν άβραστο. Πες μια καλή κουβέντα. Νησάφη πια, ο γιος σου παντρεύεται. Αχ ναι, παντρεύεται ο μοναχογιός μου. Τι να πιω για να ξεχάσω? Φάει λίγο άρτο τυρό, δεν είναι πολύ καλός. Ναι, αλλά ήθελε περισσότερο μέλι, ήταν λίγο. Σίγουρα όμως το δικό στο τραπέζι θα είναι καλύτερο. Αυτό είναι αυτονόητο. Προσβάλλουμε και μόνο με τη σκέψη σου. Μέλι δεν είχε όρτα σου τη ρόενταση και μέλια γεμίσα μέχρι τα σανδάλια μας πια. Και η Ελένη πεθερά δεν είχε και πεθερά θα αποκτήσει. Αμή είχε πεθερά, αλλά δεν την άντεξε η δύσμηρη πεθερά της. Και ο υπόλοιτος την ξανά στείλε πίσω στον πατέρα της. Γιατί δεν μιλάω. Τι έπαθες? Θα με πείραξε ο τυρόεντας. Κάνε αέρα εσύ. Ο πατέρας της ωραίας Ελένης βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς γνώριζε καλά πως όποιον και να διάλεγε για σύζυγο της κόρης του θα έκανε εχθρούς όλους τους υπόλοιπους. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ένα ακόμα έθιμο που έλεγε ότι όταν το ζευγάρι μετά το γεύμα γύριζε σπίτι του με την άμαξα, η μητέρα και ο πατέρας του γαμπρού έρεναν την ύφη με φουντούκια και ξερά σίκα. Καταλαβαίνετε το ξερό το σίκο τυπώνω, έτσι.
τίποτα. Μια χαρά είσαι. Όλα τέτοια μου λέτε, αλλά αυτό δεν κρύβεται με τίποτα. Τι να πω. Νέα είσαι, θα βγάλεις κι άλλα. Μα πώς θα βγάλω άλλα. Δεν είναι τα παιδικά σου. Όχι βέβαια, είμαι ήδη 22 χρονών. Καλά, πιο μεγάλη είσαι, αλλά έχει χάρη που δεν έχουν εφευρεθεί ταυτότητες. Όταν σε λίγο καιρό θα σου πέσουν όλα λόγω ηλικίας, θα δεις ότι το ένα δεν ήταν τίποτα. Θα το σκέφτεσαι και θα γελάς. Θέλει να πει ότι τώρα που παντρεύτηκες, έδεσες τον όνο σου. Α, δεν το βλέπω έτσι. Εγώ θέλω να είμαι πάντα όμορφη και φρέσκια. Ρωτάς αν μπορείς. Χθες έγινε ο γάμος και σήμερα δεν έχω όρεξη ούτε τα δώρα να ανοίξω με αυτό που έπαθα. Δεν πειράζει. Τα είδα εγώ, μη φανταστείς, τίποτα σπουδαίο. Από όλα είχαμε. Ανοίξατε και τα δικά μου τα δώρα. Όχι, δικά σου. Τα δώρα είναι μεν του ζευγαριού, αλλά είναι και του σπιτιού που θα μείνει το ζευγάρι. Επειδή το σπίτι τυχαίνει να είναι το δικό μου, αυτό που θα μείνετε με το γιο μου, είχα κάθε δικαίωμα να τα ανοίξω. Αυτό το σπασμένο δόντι, μήπως το βρίσκαμε πουθενά, να το κολλήσουμε με κάποιο τρόπο. Όχι. Και αύριο έχουμε και τα γαμήλια. Πώς θα εμφανιστώ. Ήθελα να ξέρω ποια θα μπορούσε να κάνει τέτοιο πράγμα. Δεν θα την ανακαλύψω. Γυμνή θα τη σέρνω σ' όλη την Αθήνα 12 μέρες με την άμαξα. Για παραδειγματισμό. Η γραφή μοιάζει με τη ζωγραφική. Και τούτης εδώ τα δημιουργήματα στέκονται μπροστά μας, σαν να είναι ζωντανά. Όμως αν τα ρωτήσεις κάτι, σιωπούν με σοβαρότητα. Το ίδιο γίνεται και με τους γραπτούς λόγους. Τι είναι να πιστέψεις ότι αυτοί σκέφτονται κάτι και μιλούν, όμως αν τους ρωτήσεις κάτι για το οποίο θέλεις να μάθεις, δεν μπορούν να σε βοηθήσουν. Εκφράζουν μία και μόνο άποψη. Και πάλι σωστά εμίλησε, Σωκράτη. Υπάρχει όμως άλλος ένας λόγος, φίλε μου, πιο δυνατός και πιο σωστός από αυτόν. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που γράφεται μέσα στην ψυχή εκείνου που θέλει να μάθει. Ο λόγος που μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του και που ξέρει πότε πρέπει να μιλά και πότε να σωπαίνει. Πώς ήμουνα? Εξαιρετικός όπως πάντα. Έχεις έναν τρόπο να μαγεύεις τους πάντες. Ένα σταμάτα. Όχι, μη σταματάς, συνέχισε, έτσι το πάρα. Θα το πιω το κόνιο με σένα. Σωκράτη, πρέπει να σε ρωτήσω κάτι. Προβληματισμένος δεν είσαι? Είναι καλό να παντρεύεται κάποιος ή όχι? Τι να σου πω. Είτε παντρευτείς, είτε δεν παντρευτείς, στο τέλος θα μετανιώσεις. Σωκράτης. Πάντως έχει να μιλάει όλη η Αθήνα για το τραπέζι σου. Στην αγορά ακόμα γι' αυτό λένε και σε έχει περάσει ήδη μια εβδομάδα. Ναι, καλά ήταν. Τώρα θέλω να προχωρήσω τα σχέδιά μου να ασχοληθεί ο Περικλής με την πολιτική. Το όχι, και είναι κρίμα να μην το αξιοποιήσει. Ο Ξάνθιπος τι λέει? Ό,τι λέω εγώ λέει και ο Ξάνθιπος. Του έκανα τη χάρη και τον άφησα να μπει η γριά εξευράκωτη στην οικογένεια των Αλκμαίων Ιδών. Τώρα είναι η σειρά μου να αποφασίσω για την τύχη του γιου μου. Αχ, επανέρχομαι δρυμύτερη. Παρόλη την αναστάτωση που προκάλεσε η ύπαρξη της νύφης μου. Τώρα που το ανέφερες, και για την νύφη σου έχει να λέει όλη η Αθήνα. Ρε ζήλη την έκανες με την ιδέα που είχες. Πρόσεξε, Ντούλα, γιατί θα σε ταΐσω ο Μητσουκλίδα. Δεν ήταν ωραία ιδέα μου να αντικαταστήσω το δόντι με αμυγδαλόψυχα? Είμαι τελικά δαιμόνια. Τύφλα να έχουν οι Ερηναίες. Είναι πίσω μου. Με κοροϊδεύατε. Τι είναι αυτά που λες, ομορφιά? Να κοροϊδέψω εγώ εσένα? Απλώς λέγαμε τι ωραία ιδέα που είχα, που σου πρότεινα να βάλεις αμυγδαλόψυχα στο δοντάκι που έλειπε. Ε, πες και εσύ, Ευρυνόμη, έτσι δεν λέγαμε? Ναι, έτσι. Πες και εσύ, Δούλα, έτσι δεν λέγαμε? Ναι, έτσι λέγαμε. Έλα, κάτσε εδώ. Κάτσε να συζητήσουμε σε γυναίκες. Σίγουρα δεν με κοροϊδεύατε. Τώρα με στεναχωρείς. Να κοροϊδέψω την ύφη μου, την ομορφιά του σπιτιού μου, που αν σε έβλεπε η Αφροδίτη θα ξανά μπαινε στην αχιβάδα της. Προσβάλλομαι. Μου οφείλεις μια συγγνώμη. Έχει δίκιο. Είναι προσβολή προς τη μητέρα του άντρα σου. Λίγη αξιοπρέπεια επιτέλους. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα εδώ μέσα. Εγώ πάντως νομίζω πως τώρα που παντρεύτηκες είναι καιρός να δεις την καριέρα σου ως στρατηγός. Γιατί όχι? Και ως πολιτικός αυτού του τόπου. Πατέρα, ξέρεις πως μετράει η γνώμη σου, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Φοβάμαι τον εξωστραγισμό. Εσύ και ο παππούς ο Μεγακλής τα ζήσατε. Δεν θέλω να περάσω τα ίδια. Δεν ήταν και τόσο χάλια αν σκεφτείς ότι ήταν μακριά από τη μάνα σου? Σοκράτη. Όχι, γιατί? Η αγαρίστη είναι λίγο ιδιότροπη.
Εσύ δεν θα εξωστρακιστείς. Είσαι καλύτερος και από μένα και από τον παππού σου. Είναι σημαντικό για σένα. Αν είναι, θα το κάνω. Είδατε τη φόραγε η Φεναρέτη. Η χλαμίδα όμως της έπεφτε κομματάκι στενή. Μόνο κομματάκι. Ήταν γεμάτη ψωμάκια. Καλή, τι ψωμάκια. Ολόκληρους άρτους είχε. Τι το φοράς στο στενό, κούκλα μου. Δεν ξέρεις ότι διαγράφει όλες τις ατέλειες. Ήθελα να ξέρω τι βρήκε αυτός ο σοφρόνισκος και έκανε και παιδιά μαζί της. Ό,τι βρήκε ο δικός μου σε σένα. Εμά δίκιο έχω. Αυτό το παιδί έχει μια περίμετρο κεφαλιού μεγαλύτερη και από τις γης αν ήταν στρογγυλή. Από μυαλό όμως κουκούτσι. Η γη στρογγυλή. Σιγά με γυρίζει και γύρω γύρω. Τι άλλο θα ακούσω σήμερα. Δεν κατάλαβα. Δεν είμαι καλή εγώ. Σιωπή μπερτσακλό. Που θα μου ψώσει και τη φωνή μου στο σπίτι μου. Άκουσέ με προσεκτικά. Πρέπει να πείσουμε τον Περικλή να ασχοληθεί με την πολιτική. Θέλω να δω το παιδί μου ηγέτη της Αθήνας πάση θυσία. Αρνούμε να πεθάνω αλλιώς. Πώς το λένε. Θα βάλω λοιπόν εγώ το χεράκι μου, αλλά θέλω και τη δική σου υποστήριξη. Εγώ υποστηρίζω τον Περικλή σε ό,τι αποφασίσει αυτός. Και όχι η μάνα του. Αυτά έκανες και στον προηγούμενο και πήρες πόδι από εκεί μέσα. Νύχτα έφυγες. Από αύριο. Αραδιάζεις παιδιά. Εύχεσαι να μη σου μοιάσουν, γιατί δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη η πλαστική χειρουργική. Και προσπαθείς να πείσεις τον Περικλή να ασχοληθεί με την πολιτική. Τα υπόλοιπα είναι δική μου δουλειά. Η Αγαρίστη τα είχε όλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της. Από τη μία έβαζε σπιουνιές στην Ελένη ότι δεν την πολύ θέλει ο Περικλής και από την άλλη έψαχνα βρει ακρούλες για να δικτυώσει το γιο της στην πολιτική. Και τα κατάφερε. Γύρω στα 35 ο Μπουμπούκος ο Περικλάκος παρατάχθηκε με τους δημοκρατικούς. Κόμμα αστιγιάζεται της Βαράς, στο οποίο είχε διαπρέψει και ο πατέρας του. Ηγέτης των δημοκρατικών ήταν ο Εφιάλτης, που για την Αγαρίστη ήταν Εφιάλτης όνομα και πράγμα, μιας και είχε κατσικωθεί στην εξουσία και δεν έλεγε να πέσει για να πάρει τη θέση ο γιώκας της. Η ευκαιρία όμως, παιδιά, δεν θα αργούσε να φανεί. Δεν θα αργούσε, πιστέψτε με. Ήταν μεγάλη νίκη, Περικλή, που περάσαμε ψήφισμα στην εκκλησία του Δήμου για να αφαιρέσουμε τα αναπομείναντα προνόμια του Άριου Πάγου. Και ακόμη μεγαλύτερη νίκη που τα καταφέραμε με τόσο μεγάλη διαφορά. Ήρθε η ώρα για μια πιο ριζοσπαστική δημοκρατία. Φοβούμαι όμως πως όση περισσότερη εξουσία αφαιρούμε από τους λίγους και ισχυρούς, τόσους περισσότερους εχθρούς δημιουργούμε. Ο λαός είναι με το μέρος μας. Δεν υπάρχει κάτι να φοβάσαι. Άλλωστε, το είπαν και φιλόσοφοι στο συμπόσιο. Τι κάνεις εδώ? Σαν τι φαίνεται. Δεν έχεις οικογένεια, παιδιά? Δεν ξέρω, δεν έχει διασωθεί αυτό. Τι παράδειγμα θα δώσεις σε αυτούς που σε βλέπουν? Δεν μου λες το παιχνίδι των 12 ερωτήσεων, θα παίξουμε. Δεν τρέπεσαι, ολόκληρος άντρας να μεθάς. Εσύ δεν τρέπεσαι, μικρό παιδί να δίνεις συμβουλές. Ένα μεθυσμένο. Αν αγαπείτε, σας χάθηκα όλους εδώ πέρα. Δεν μπορείς να βρεις την ησυχία. Τζίδα είναι αυτή, θα γεμίσεις ψήρες. Και να μας κολλήσεις όλους. Σου έχω πει να πλένεσαι κάθε πρώτη ερχομένο. Ξάνθιπε! Μην κυνηγάς τον πάραλο, παιδί μου, είναι μικρός. Θα πες σε καμιά γωνιά και θα έχουμε κι άλλα. Μα μην μοιάστε καθόλου του πατέρα σας. Τρεις αμφορείς μου έχουν σπάσει τα σκασμένα. Και η μάνα τους ούτε που τα μάλωσε. Τι τη νοιάζει βέβαια. Δικά της ήτανε. Της γιαγιάς μου και η Μίλη. Αυτά έχουν μεγάλη αξία, ξέρεις. Αχ, έτσι είναι. Άμα κάνεις παιδιά με άχρηστη γυναίκα. Ενώ εγώ είδες, ε. Είδες τι παιδί έκανα. Κι ας είχα άχρηστο άντρα. Άμα παιδιάσετε και χτυπήσετε, θα φάτε πολύ ξύλο. Πάπου να σκάσετε. Σκασμένα. Αχ. Τοχή μου, δούλα. Τι καλά που είσαι μου γη. Μόνο έτσι γίνεται σωστή συζήτηση. Σκάσε, μπρε, κι εσύ. Όλο φωνάζεις. Τι συμβαίνει. Γιατί φωνάζεις. Εσύ τι λες. Μου έχουν πάρει τα αυτιά. Άμα δεν είσαι ικανή να τα μεγαλώσεις, να πάρουμε παραμάνα. Λεφτά έχουμε. Δεν χρειαζόμαστε παραμάνες. Μικρά παιδιά είναι. Και θα τρέξουν και θα φωνάξουν. Κι εγώ μεγάλη γυναίκα είμαι. Και θα τρέξω και θα δείρω. Αυτό πάνω από το πτώμα μου. Ε, τότε να τα δείρω δυο φορές να το σιγουρέψουμε. Αγάπη μου, σπλάχνα μου, θησαυρέα μου. Μπράβο, μπράβο, Περικλή μου. Τα μάθα όλα για το κατάρθωμά σου υπέρ του λαού. Ε, δεν ήταν μόνο δικό μου, όλη η παράταξη βοήθησε. Αυτά να τα λες στους άλλους να σε περνά για μετριόφρονα. Στη μανούλα δεν χρειάζεται να λες ψέματα. Όλα τα καταλαβαίνει η δόλια μάνα.
Όχι σαν μερικές που δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα με τα παιδιά τους. Εγώ σε είδα από μακριά. Είχες τη χαρά του νικητή. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Καταφέραμε ένα ισχυρό πλήγμα κατά των ολιγαρχικών. Είμαι πολύ χαρούμενος. Συγχαρητήρια. Δεν σε ρωτήσαμε. Κάτσε, παιδί μου. Έλα, κάτσε. Κάτσε να μου τα πεις όλα. Σήκω, εσύ, σήκω. Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ. Έλα, σήκω. Κάτσε. Πες μου, τι έγινε. Ο πατέρας πού είναι? Όπου είναι εδώ και τόσα δεκαήμερα. Στον κήπο και φτιάχνει τον κρυπτό του. Ας τον αυτόν. Έρθει, δεν έρθει, την ίδια χρησιμότητα έχει. Πες μου. Σε αποθέασαν. Εμένα. Από πού και ως πού, καταρχήν τον εφιάλτη. Να που κακός λίμος να τον βρει και να τον πάρει στον άδει. Μητέρα, τι είναι αυτά που λες? Συγγνώμη, παιδί μου, παρασύρθηκα. Αλλά να σου κλέψει τη δόξα. Εσύ πρέπει να γίνεις αρχηγός της παράταξης. Το ψήφισμα ήταν δική σου ιδέα. Όλων ιδέα ήταν. Να φανταστείς. Ο εφιάλτης λέει ότι το χτύπημα κατά των ολιγαρχικών ήταν τόσο μεγάλο που μπορεί να στραφούν με δόλιες προθέσεις εναντίον του. Αυτό θα ήταν μεγάλο κρίμα. Μεγάλο κρίμα. Να βγει ο άντρας σου αρχηγός της παράταξης. Δεν πας να πλύνεις κανένα φορέα, λέω εγώ. Αφού βλέπεις. Έχουμε αντρική συζήτηση. Τι το ανοίγει το ρημάδι, αφού δεν τη σκόβει. Πάσχοντες από μοναξιά. Παρακαλώ. Λέω για τη μοναξιά. Υπονοείς κάτι? Ονοώνοητο. Επειδή δεν νοητώ, άμα θες το συζητάμε. Όλο μόνος σου σε βλέπω, χωρίς γυναίκα. Δεν έτυχε. Δεν έτυχε ή... Διογεννάκο, άμα θέλω μπορώ να έχω όποια θέλω. Δεν θέλω. Στίχημα. Την πρώτη που θα περάσει. Έγινε. Θέλεις κάτι? Ζήτησα κάτι. Με ακολουθεί? Ο δρόμος είναι κοινός. Ο δικός μου δρόμος πάλι όχι. Μ' αρέσει να περπατάω μόνη μου. Μη φεύγεις. Γιατί? Δεν συστηθήκαμε. Είμαι ο Σωκράτης. Αγόρι μου, δεν ενδιαφέρομαι. Είμαι παντρεμένη. Από πότε οι νεράιδες βγήκαν στη στεριά? Δεν ξέρω. Είμαι βουνίσια. Γεια σας. Μα γιατί φεύγεις συνέχεια? Γιατί σας είπα, κύριε Σωκράτη μου, δεν ενδιαφέρομαι. Για ποιο πράγμα δεν ενδιαφέρομαι? Γι' αυτό που... Που πουλάτε, τέλος πάντων. Πρώτον, δεν πουλάω, χαρίζω. Και δεύτερον, δεν μπορείς να φύγεις χωρίς να σου κάνω μια μικρή επίδειξη του προϊόντος. Πολύ ωραία. Σ' ακούω. Χαρίζεται το υποφαινόμενο κορμί θανατηφόρο 29 Μαΐου, παρακαλώ, με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλή κατανάλωση και μεγάλη ίσχυ. Λοιπόν, τι λες, αξίζω τον κόπο? Άμα δεν ξεκουπιστείς τώρα από μπροστά μου, θα σηκώσω το καλάθι με τα χόρτα και όπου σε βρει, κακομοίρη μου. Δεν καταλαβαίνόμαστε. Πώς δεν καταλαβαίνόμαστε? Δουλειά δεν έχεις να κάνεις και κάθεσαι και κοροϊδεύεις τον κόσμο? Όχι, χάσω από μπροστά μου. Έλα. Μακάρι πάσχοντες από μοναξιά. Τι συμβαίνει, Ελένη? Γύρισε ο γιος σας. Αλήθεια? Και θα είναι εκστασιασμένος από την νίκη των Δημοκρατικών, φαντάζομαι. Μπα, απλά χαρούμενος είναι. Η μόνη εκστασιασμένη είναι η γυναίκα σας. Η γλυκιά μου η Αγαρίστη. Το λατρεύει αυτό το παιδί. Μετά από αυτόν, δεν θέλησε να κάνουμε άλλον. Πώς φαίνεται το αριστούργημά μου? Πολύ όμορφο. Η γυναίκα σας, πατέρα, φοβάμαι πως από τη λαχτάρα της να γίνει ο Περικλής αρχηγός, μπορεί να φτάσει και στα άκρα. Η Αγαρίστη είναι σκύλος που γαυγίζει, αλλά δεν δαγκώνει. Αυτά δεν είναι λόγια που λέω εγώ, αλλά ο Διογέννης. Ο Διογέννης, με όλο το σεβασμό, γιατί ξέρω ότι συχνά κουβεντιάζεται στο πιθάρι του, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ στα καλά του. Γι' αυτό τον εμπιστεύομαι. Γιατί ταιριάζουν μεταξύ τους. Και καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Να του βάλω μια τρίαινα και να τον κάνω Ποσειδώνα. Να του βάλω ένα κεραυνό και να τον κάνω Δία. Να του βάλεις ένα φαλό και να τον κάνεις και σένα. Σα θεώμαι. Σπάνια γυναίκα. Σπάνια γυναίκα.
Εδώ είναι η αρχαία Ελλάδα. Δεν έπαιξε γέλασε. Τι εννοείς αρχαία Ελλάδα? Δεν ξέρω, αλλά πάντα θέλω να το πω. Το θέμα είναι ότι αν δεν τους φάσεις ή θα σε φάνε. Τρώγε. Δεν είμαστε πια στην εποχή του Ερεχθέα. Αλλάξαν οι καιροί. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Μαμά, θα καλέσω την Αγνοδίκη. Για τον εαυτό σου να καλέσει την Αγνοδίκη. Μα είναι γυναικολόγος, δεν γίνεται. Πας να χάσεις τη μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής σου. Θα σε γράψει ιστορία, το καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνω τι λες, μαμά. Τι θες να κάνω για να το καταλάβεις? Να σου το πω σε ενδικό τρίμετρο. Μα από δύο όσο μεγαλώνεις, παίρνεις αυτό το μαλακοθρέφτικο του πατέρα σου. Παιδάκι μου, αν χρειαζόταν να αναλάβεις την εξουσία για οποιοδήποτε λόγο, θα νιώσουνα. Πρόσεξε, πρόσεξε τι θα πεις. Γιατί η ουρανή είναι ανοιχτή και μπορεί να μας βλέπει ο Δίας. Βοηθειά μας και να σε ακούσει την επιθυμία σου. Λέγε, θα αρνιώσουν ποτέ τέτοιο αξίωμα? Να ηγηθώ της δημοκρατικής παράταξης θα ήταν τιμή μου. Αυτός είναι ο γιος μου. Είμαι σίγουρη ότι κάποια ανώτερη δύναμη ένιωσε τη λακτάρα σου γεγεσία. Η μανούλα θα σε βοηθήσει να την πραγματοποιήσεις. Ε? Ε? Τρώγε, τρώγε. Έναν εφιάλτη που μου δυσκολεύει τον ύπνο τα βράδια. Είμαι και εγώ άστος, βλέπετε. Και οι νόμοι που έβγαλε δεν με εξυπηρετούν καθόλου. Είναι πολύ σαν και εσένα, ξέρεις. Δεν βλέπω όμως να κάνουν τίποτα. Είναι όλοι τους δειλοί. Δεν είναι δειλοί. Απλά είναι δύσκολο να ανατραπεί ο εφιάλτης. Είναι δημοφιλής στο λαό. Τι είναι αυτό? Για να στο κάνει πιο εύκολο. Τι ακριβώς θέλετε να κάνουμε? Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς. Ξέρω τι θα κάνω εγώ. Θέλω στο επόμενο δεκαήμερο να διαβάσω στα αρχαϊκά νέα ότι ο εφιάλτης είναι νεκρός. Έχω να πω όλα όσα άκουσα από τους παλιούς. Και αν αυτό είναι αλήθεια, εγώ δεν το ξέρω. Αν όμως ψάχναμε μέσα μας για την αλήθεια, τότε θα μας ενδιέφεραν πραγματικά οι γνώμες των άλλων. Άκουσα λοιπόν... Δεν πάμε. Από τώρα, τώρα αρχίζει το καλό. Δεν καταλαβαίνω. Για κοίτα εκεί. Γυναίκες! Εδώ! Όχι απλά γυναίκες, οι γυναίκες. Αυτή εκεί ποια είναι? Ποια από όλες? Αυτή η πρώτη. Α, θα εννοείς την Ασπασία από τη Μίλητο. Είναι καταπληκτική. Πολύ αξιόλογη γυναίκα. Γνωρίζει από πολιτική, από φιλοσοφία, από τέχνη. Και έχει και μια ρητορική δυνότητα, παρόλο το μικρό της ηλικίας της. Πώς να σου το πω, είναι... είναι σαν εμάς. Και τον μάνα έρχεται εδώ. Είπαμε, σαν εμάς. Δεν καταλαβαίνω. Περίμενε και θα καταλάβεις. Φτωχή μου, καλή μου, βάρβαρη δούλα. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Τίποτα δεν θα μας εμποδίσει πια. Θα ήθελα τέλος να επισημάνω στο φίλο και συνοδοιπόρο Σοκράτη ότι αξίζει να επενείται αυτή η χώρα όχι μόνο από μας, αλλά και από τον άλλο τον κόσμο για τα πολλά της καλά, αλλά και για έναν ακόμη λόγο, επειδή την χάνει να είναι αγαπητή στους θεούς. Δεν θα φύγουμε τελικά? Πρέπει να της μιλήσω. Περίμενε, πού πας? Χαίρομαι. Περικλής. Χάρηκα. Ασπασία. Τι είστε εσείς? Τι κάνετε από μένα?
Ποιος είναι εκεί? Έλα εδώ. Αγαρίστη. Πού ήσουν, Αγαρίστη? Παιδί μου, τι είναι αυτά που φοράς? Είδες, στόπα, δεν είναι ωραία αυτά. Επειδή τα φορούσατε εσείς στη Συρία, πρέπει να τα φοράμε κι εμείς. Το χί μου, δούλα. Αλλάξαν οι καιροί. Μπήκαμε στην κλασική εποχή. Η δούλα. Τι να της πεις? Τι η δούλα? Τι η δούλα. Κάτσε να σου πω. Καθόμασταν που λες από το πρωί με τη δούλα και βαριόμασταν. Τα πιάτα τα είχε πλύνει, τα ρούχα τα είχε πλύνει. Κάτι αγγεία για πέταμα το είχε πλύνει κι αυτά. Είχε μαγειρέψει. Η κότα που πήρες ήταν χάλια. Πολύ σκληρή. Μην παίρνεις από την αγορά, είναι σκληρό το κρέας. Αλλά νιάρες να παίρνεις. Γίνονται πιο νόστιμες με τα κηδόνια. Ξεχνιέσαι και ξεφεύγεις από το θέμα. Έχεις δίκιο. Ξέρεις γιατί ξεφεύγω από το θέμα? Το θέμα είναι τόσο ποταπό που είναι πιο σημαντική η κότα που μαγείρεψε η αχαήρευτη παρά το θέμα. Συνέχισε λοιπόν. Ναι. Συνεχίζω. Α, για την κότα, τι σου έλεγα λοιπόν. Τη βράζαμε 4 ώρες. Για να μαλακώσει, ξέρεις, και μετά αυτή πρόσθεσε κηδόνια. Τα άφησε μια ώρα εκεί πέρα και άρχισε να δένει. Άρχισε αυτό να μπουρμπουλεί, να βγάζει τις μπουρμπουλίδες, τώρα άρχισε να δένει το γλυκό. Όχι, σου αγαρίστη μέσα στη νύχτα. Κοίτα, κοίτα τι έκανε στη δούλα. Την τρόμαξε. Υπάρχει μια απλή εξήγηση για όλα. Περίμενε. Δεν μου λες. Εσύ τι έχεις βάλει στο νου σου, δηλαδή? Τίποτα δεν έχω βάλει στο νου μου. Περιμένω να βάλω αυτό που θα μου βάλεις εσύ. Αυτό είναι μια πολύ καλή αρχή. Γιατί ό,τι και να σου πω, θα το πιστέψεις, ε! Κάνω την υπομονή μου. Κακός. Η υπομονή είναι αρετή. Δεν το λέω εγώ, ο παπάς το λέει. Ακούω, λοιπόν. Ναι, λοιπόν. Πού ήμασταν? Ήμασταν εκεί που λέγαμε ότι καθόμασταν με τη δούλα και βαριόμασταν. Και έτσι όπως βαριόμασταν, αρχίσαμε να πιάνουμε την κουβέντα. Γυναικεία, κουτσομπολιά, ξέρεις. Άρχισα λοιπόν εγώ να τη ρωτάω τι φορούσαν στη Συρία, στην πατρίδα της. Και αυτή μου λέει ότι εκεί πέρα. Πες την κουβέντα με μουγκή γυναίκα. Τώρα δεν καταλαβαίνεις. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Δεν γινότανε, δεν καταλάβαινα. Μου λέγε, δεν μπορούσε να μου πει. Και τη λέω κι εγώ, βρε δούλα. Δεν φτιάχνουμε από ένα φορεματάκι. Να δούμε και πώς είναι. Και αν είναι ωραίο να το κάνουμε και μόδα. Ναι, μου λέει. Δηλαδή μου το απέ, δηλαδή με τα μάτια έκανε. Και το φτιάχνουμε λοιπόν. Χάλια. Είναι χάλια αυτό, δηλαδή δεν. Είναι από παντού κλειστά είναι τα ρημάδια. Είναι πάρα πολύ ζεστά. Δεν είναι για την Αθήνα. Καθόλου. Αυτά τα ρούχα. Δοκιμάζετε τα ρούχα που φοράνε στη Συρία. Μα τι σου λέω τόση ώρα. Και είναι ζεστά για την Αθήνα και δεν είναι για τη Συρία. Καημένε εξάνθρωπε τώρα. Συγκρίνονται τα υφάσματα εκεί με τα υφάσματα εδώ. Δεν το λέω εγώ. Η Μυραράκη το λέει. Ποια είναι αυτή? Δεν ξέρω. Αλλά πάντα θέλω να το πω. Τέλος πάντων. Πού να θυμάται. Μικρό κοριτσάκι ήταν όταν ήρθε εδώ στην Αθήνα. Πού να θυμάται τι φορούσαν στη Συρία. Φτιάξαμε κι εμείς το φορεματάκι. Έτσι το περίπου. Μια βλακεία ήτανε. Το φτιάξαμε για να γελάσουμε. Το περίπου. Ναι, για να γελάσουμε. Και τι κάνατε εκεί έξω? Πού έξω? Πήγαμε στην Ευρυνόμη. Να το δει και να γελάσει κι αυτή. Τι γυαλιά! Ξεκαρδιστήκαμε. Κοίτα πως είμαστε. Στην Ευρυνόμη. Ναι. Να γελάσουμε. Είναι απλούστατο. Εσύ θες, κακορίζικη. Το πρωί να μου θυμίσεις να ενημερώσω την Ευρυνόμη για κάλυψη. Τι? Τι είπα, δυο φορές παλαμάκια, θα καταλάβω εγώ. Έλα, έφυγε, πάμε. Υπάρχει άνθρωπος! Τι φωνάζεις πάλι, βρε Διογέννη? Δεν φώναξα, ρώτησαν, υπάρχει άνθρωπος. Καλά δεν καταλαβαίνεις πως με αυτά που κάνεις τους δίνεις λαβές για να σε κοροϊδεύουν. Ποτέ μου δεν υπέφερα από τα πειράγματα των άλλων. Όχι βέβαια, γιατί όλοι οι άλλοι υποφέρουν από σένα. Μην κρίνεις εξιδίων τα αλότρια. Οι υπόλοιποι Αθηναίοι έχουν άλλο πράγμα για να υποφέρουν τώρα πια. Μπα, σαν τι πράγμα? Τη δολοφονία του Εφιάλτη. Μπα σε καλός, βρε Διογέννη. Εσύ είσαι ικανός να δεις και τον Ερμή Φαντάρο. Το είδα με τα μάτια μου. Σκοτώσανε τον Εφιάλτη! Τραβομάρα! Σκοτώσαν τον Εφιάλτη. Πού, πώς, πότε? Σε μια ερημιά χτες το βράδυ.
Η φιλαρχηρία είναι η μητρόπολη όλων των κακών. Δεν καταλαβαίνουν ότι τα πάντα ανήκουν στους θεούς. Βρε, αλήθεια μου λες, με κροϊδεύεις. Να μισώσει κανείς να μου πετάξει ξεροκόμματο. Κρίμα τον άνθρωπο. Γιατί κρίμα, ο θάνατος δεν είναι κακός. Γιατί όταν έρχεται, δεν τον καταλαβαίνουμε. Άσε με, βρε, Διογέννη, με τις φιλοσοφίες σου. Γυναίκες, αφού είναι όλες ίδιες, αναρωτιέμαι γιατί δεν είναι κοινές για όλους. Άμα δεν ξέρεις πώς φτιάχνεται το σουφλέ μπιζελιό, είσαι άξια της τύχης σου. Αλλά τι να περιμένει κανείς από μια σαν και σένα. Γιατί, τι έχω εγώ? Δεν ξέρεις πώς φτιάχνεται το σουφλέ μπιζελιόν. Πάλι θα τα λέμε. Μπορώ να μάθω όμως. Μπορείς. Αλλά ποιος αδειάζει να σου μάθει. Τέλος πάντων. Επειδή είμαι καλόψυχη, θα σου μάθω εγώ. Θα στα πω μια φορά και κοίτα να τα καταλάβεις. Ανακατεύουμε τα βρασμένα μπιζέλια με κρασί, λάδι και μήνο αλάτι. Μετά προσθέτουμε 6 αυγά και τα βράζουμε. Νομίζω ότι το κατάλαβα. Όταν το σερβίρουμε, τρίβουμε πιπέρι, είναι αφροδισιακό. Θανατικό! Μεγάλο θανατικό! Το παιδί! Τι συνέβη? Σκοτώσανε τον εφιάλτη! Άννα, καθίσαι και με τρόμαξες! Ποιοι, πότε? Χθες βράδυ, ολιγάρχες! Μάλλον θέλανε να τον εκδικηθούν για τα προνόμια που τους αφαίρεσε! Άρα κινδυνεύει και ο Περικλής τώρα! Μπορεί! Φιλενάδα, τι να σου πω για να παλυνθεί η ταραχή σου? Συγχαρητήρια να μου πεις. Επίσης, σκοπός μου είναι η ανάδειξη της Αθήνας σε ηγέτιδα δύναμη στο Αιγαίο, αλλά και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Ο Περικλής ήταν ο τελευταίος υποψήφιος για την αρχηγία. Παρακαλώ, χαράξτε το όνομα του υποψήφιου που επιθυμείτε και περάστε να ρίξετε την ψήφο σας. Που είσαι καημένε, Περικλή. Να ακούσεις που σου κακεί. Δεν πιστεύω να έβαλες το χεράκι σου στην δολοφονία του Εφιάλτη για να ανέβει ο γιος σου στην εξουσία. Μα τι είναι αυτά που λες? Έχεις εμένα για τέτοιο άνθρωπο? Ναι. Κόλακα. Μη μου πεις ότι πήγες πάλι στο θέατρο. Ναι, λοιπόν. Δεν κατάλαβες. Πήγα στο θέατρο. Πήγα να δω την Αντιγόνη. Είχε βγει βρώμα ότι θα είναι η τραγωδία του αιώνα. Δεν μπορούσα να μην το δω. Θα σε καλύψω. Αν με ρωτήσει κανένας, θα πω ότι ήσουν στο σπίτι μου. Αλλά θα μου υποσχεθείς ότι δεν θα ξανακάνεις τέτοιες κουταμάρες. Τώρα που ο Περικλής μου θα γίνει ηγέτης της Αθήνας, θα θεσπίσει νόμο που θα μπορούν οι γυναίκες να βλέπουν ελεύθερα θέατρο. Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Επόμενος αρχηγός της Δημοκρατικής Παράταξης είναι ο Περικλής. Συγκινούμε. Ο Περικλής ήταν ένας σπουδαίος ηγέτης που έκανε πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις, κυρίως για το όφελος των φτωχών. Πώς είναι δηλαδή οι σημερινοί ηγέτες? Καμία σχέση. Καταρχήν τους έδινε ό,τι περίσσευε από το κράτος της Αθήνας. Αμέσως μετά ένα έξτρα ποσό στα Παναθήνια και στα Διονύσια για να μπορούν να διασκεδάζουν. Και τέλος μέχρι και έφοροι γη τους χάρισε για να ζήσουν καλύτερα. Ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματά του ήταν τα μακρά τείχη που ένωναν την αρχαία Αθήνα με το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα θα μου πείτε, με τόσο σπουδαία επιτεύγματα, αυτή η γυναίκα γιατί είναι τόσο ξινή και έχει τέτοια μότρα? Γιατί είναι μάνα, παιδιά, που σε λίγο θα γίνει και πεθερά. Κατάλαβες? Μια ζωή να μεγαλώνεις το παιδί σου και αυτό να μην αναγνωρίζει την αξία των γυναικών. Τι κοιτάς? Μάζευε, γιατί σε πουλάω στο δευτερόλεπτο. Τι έπαθες πάλι? Με τίποτα πια δεν είσαι ευχαριστημένη, ε? Άσε με. Μη με ανεβριάζεις κι εσύ. Μου φτάνει το παιδί μου. Τι σου έκανε πάλι ο Περικλάκος? Δεν τα άμαθες? Θέσπισε τα θεωρικά. Α, ναι. Τ' άκουσα. Πολύ καλός νόμος για τους φτωχούς. Ναι. Για τους φτωχούς, ναι. Για τις γυναίκες, όχι. Αμάν μου, αγαπητή μου, γιατί δεν μπορείς να αποδεχθείς τη μοίρα μας? Οι γυναίκες, όπως και να το κάνουμε, είναι κατώτερες από τους άντρες. Α, καλά. Εσένα σε χρίζω την πρώτη φεμινίστρια στην ιστορία μας. Κρίμα που δεν έχεις και σουτιέ να κάψεις. Για κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, και μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ δεν νιώθω καθόλου κατώτερη. Μέχρι και να ψηφίζω μπορώ. Άστο, κοπελιά, δεν ευνοεί η εποχή. Είσαι πολύ αρχαία, βρε μανούλα μου. Οι γυναίκες θα ψηφίσουν περίπου 2.500 χρόνια μετά. Μέχρι τότε, κάτσε στα αυγά σου.
Ό,τι και να νιώθεις εσύ δεν έχει καμία σημασία αφού οι άντρες μας θεωρούν κατώτερες. Ο γιος σου άντρας δεν είναι. Γιατί να αποτελεί εξαίρεση? Γιατί είναι γιος μου. Γι' αυτό. Και του έχω μάθει να αγαπάει τις γυναίκες. Κόσμος υπάρχει πολλής, άνθρωποι όμως λίγοι. Τι θέλεις να πεις? Εσύ δεν πρέπει να γυρνάς στον κόσμο, αλλά στους ανθρώπους. Όλοι μπορούν να γίνουν άνθρωποι. Και ποιος θα το τολμήσει? Ας πούμε εγώ. Η Αθήνα θέλει τη γυναίκα να περνάει απαρατήρητη. Καιρός να αλλάξει αυτό. Είσαι τολμηρή. Είμαι δίκαιη. Σου αξίζει έπαινος. Εμένα. Γιατί? Γιατί στρέφεις το ενδιαφέρον των εραστών από την ομορφιά του σώματος στην ομορφιά της ψυχής σου. Αν το κάνω αυτό, τότε είναι μεγάλη μου τιμή. Οι εργασίες προχωρούν ακριβώς όπως είχαμε υπολογίσει. Τα μακρά τείχη αποτελούνται από δύο μέρη. Το έξοδεν και το φαλυρικόν. Η απόσταση μεταξύ τους είναι 40 στάδια. Όμως φτάνοντας στο λιμάνι θα περικλείουν ολόκληρη την πόλη, τη Χερσόνησο και τον Πειραιά. Οπότε σε περίπτωση πολέμου οι Αθηναίοι δεν θα αποκλειστούν ποτέ από το λιμάνι τους. Μπράβο Καλλικράτη, έξοχη δουλειά. Περικλή, το πρόβλημα είναι το κόστος. Δουλεύουμε ήδη 5 χρόνια και θα χρειαστούν άλλα 6 ή 7. Έχεις υπολογίσει πόσο θα κοστίσει? Με έναν πρόχειρο υπολογισμό γύρω στις 6.000 τάλαντα. Το κόστος για την ασφάλεια των Αθηναίων δεν είναι ποτέ μεγάλο. Οπότε προχώρη και εγώ είμαι δίπλα σου. Ωραία λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτη. Φου δεν σχολείς. Υγεία ναι. Εργάζου και ευτύχη. Αυτό το κεφάλι δεν πρέπει ποτέ να είναι σκυφτό. Δηλώνει παρέτηση. Τι θα σκεφτόντουσαν οι Αθηναίοι αν σε έβλεπαν, ε? Ότι λύγεις ο ηγέτης τους. Οπότε όποτε δεν σε έχω στο πλάι μου, τότε λυγίζω. Αχ, Μπέρι! Λέγε, γιατί δεν μιλάς, κατάπιες τη γλώσσα σου? Ναι. Έχει βουήξει η αγορά ότι ο γιος τραβιέται με μια πολύ διαβασμένη που μαζεύει όλους τους επιφανείς άντρες της Αθήνας. Ασπασία τη λένε και είναι από τη Μίλητο. Και μαζεύει τους άντρες και διαβασμένη είναι και μέτυχος είναι. Ετέρα δηλαδή. Γιατί να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας? Θα πεθάνω! Κάτσε καλέ να πω κάτι και πεθαίνεις μετά. Στην αρχαία Αθήνα οι γυναίκες χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες. Σύζυγος, πόρνη ή δούλα. Τι να κάνουν οι μαύρες, αυτή ήταν η τύχη τους. Αιμέ! Τι ακούω η δόλια μάνα! Τι κατάρα μου στείλαν οι θεοί! Τι κακό έχω κάνει, ο γιος μου με πόρνη! Τον τύλιξε η αντρομαγέφτρα, η ύπουλη, η Μεσαλίνα. Ποια είναι η Μεσαλίνα? Δεν ξέρω, αλλά πάντα ήθελα να το πω. Αυτή δεν θα μου κάνει ποτέ αέρα! Αέρα! Αλλά ας ξεφορτωθώ τώρα αυτήν που μου δίνει την ευκαιρία και την άλλη μετά αργότερα. Απερίσπαστη. Πόσο κομμάτια να γίνω πια. Ελένη! Ελένη! Έλα. Έλα εδώ παιδί μου. Έλα να ακούσεις για το προκομμένο σου. Ο κεραυνός το πάει πολύ. Τελικά ήταν γραφτό του να γίνει δίες. Με την αιστεία, τι έγινε γλυκιά Ελένη? Τι έπαθες, ποιος σε πείραξε? Ο Περικλής. Ο Περικλής, τι σου έκανε ο Περικλής? Τα έχει μπλέξει με μια εταίρα. Με μια στροπά του. Ποιος σου το είπε αυτό? Η Αγαρίστη μου το είπε. Μα πού πάει και τα βρίσκει αυτή η γυναίκα? Τα τσιμίτσι με τον Ερμή τα έχει κάνει. Φαντάσου να μην έβγαινε και από το σπίτι. Δηλαδή το ξέρατε κι εσείς? Όχι ρε κοριτσάκι μου, τι το, εγώ δεν ήξερα, τίποτα δεν ήξερα. Τώρα το μαθαίνω από σένα. Και τι να κάνω τώρα? Να το καταλάβεις. Είναι η φύση του άντρα τέτοια. Αν ήσουν κότα, θα θύμωνες με τον κόκορα που πάει με άλλες κότες? Όχι, γιατί είναι η φύση του κόκορα. Δηλαδή να τον συγχωρήσω? Τι είναι αυτά που λες? Μετά από αυτό το κέρατο που σου φόρεσε, τι νομίζεις, ότι θα σε καταλάβουν οι άλλοι? Όχι βέβαια. Όλοι θα νομίζουν ότι δεν ήσουν άξιοι να τον ικανοποιήσεις. Αγαρίστη, γιατί μπλέκεσαι? Δεν βλέπεις ότι μιλάω? Μιλάς και λες βλακίες. Καλά, εσένα δεν σου κόβει καθόλου? Ήρθες να παραπονηθείς για τον άντρα σου σε έναν άλλον άντρα? Τι συμβουλή περιμένεις να σου δώσει?
Δεν μιλάς. Τι να πεις. Πήγαινε. Πήγαινε στο δωμάτιό σου και αν έχεις λίγη αξιοπρέπεια, όταν έρθει ο Περικλής να του τρίξει τα δόντια. Τι βλακίες είναι αυτές που τις έλεγες. Για κότες και κοτόπουλα. Σε κότε έτσι είμαστε. Θες να χωρίσει ο γιος σου. Ποτέ σου δεν τη χώνεψες στην Ελένη. Γι' αυτό έτρεξες να τις προλάβεις τα μαντάτα. Τι λες, μωρέ Ξάνθη. Τι ιστορίες καρφίζεσαι. Εσένα έπρεπε να πάρει ο σκύλος να του λες την μπλοκή στα δράματα. Άμα θέλουν οι θεοί θα χωρίσουν. Οι θνητοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ορκίσου ότι δεν θες να χωρίσει ο Περικλής με την Ελένη. Να πες κεραυνός να με κάψει. Μπορώ να μάθω που πάμε. Θα δεις, φτάσουμε σχεδόν. Δεν περπατάμε τόση ώρα. Και εγώ φταίω που τον σφίξουνε μακριά. Άντε, εδώ είναι. Καλώστες. Ήρθαμε κι εμείς από εδώ οι αψευδείς. Αγαρίστη, Κάρικα. Τι να σας προσφέρουμε να πιείτε. Έχουμε μολόχα, τσουκνίδα, ωραιότατο φασκόμηλο και μελισσόχορτο. Παπαρούνα έχετε. Το τσούζετε βλέπω. Βοηθάει στη μαντεία. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Βεβαίως και έχουμε. Τρέξε μάζεψε παπαρούνες. Πού πας, έλα εδώ. Εσύ τι θα πιείς. Ένα φασκόμηλο. Δύο φασκόμηλα, μια παπαρούνα. Και μετά να μου θυμίσεις να σε χαστουκίσω. Μη τη φας τώρα την ανάποδη και μας περάσει ξένη γυναίκα για πολίτιστες. Πήγαινε. Λοιπόν, κυρία ψευδή μου, τι λέτε. Αυτή η μαντεία έχει αποτελέσματα. Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με τη ρεβιθομαντεία. Τι σας λένε εσάς τα ρεβίθια που δεν τα λένε σε εμάς. Κληρονομικό χάρισμα. Η γιαγιά μου ήταν μεγάλη ρεβιθομάντισσα. Κοίτα τι μαθαίνει κανείς από το πουθενά. Μην το συζητάς. Αφού λένε ότι η γυναίκα του Θεμιστοκλή τη συμβουλευότανε για χρόνια. Τα ρεβίθια μαρτυρούν τα μελούμενα εδώ και πολλά χρόνια στην οικογένειά μας. Και μόνο τα ρεβίθια είναι μαρτυριάρικα. Ή και τα κουκιά, ας πούμε, τα λένε που και που. Ω, τα κουκιά σπανιότερα. Δύσκολα όσπρια. Εμένα μου λέτε, αν ξέρατε τι παθαίνω όταν τα τρώω άβραστα, θα με λυπόσαστε. Να η κοιλιά, εκεί, τούμπανο. Α, ήρθαν και τα ποτάκια. Πιείτε εσείς την παπαρούνα και όταν κάνετε κεφάλι μας ειδοποιείτε. Και τελικά αποφάσισες να τα χωρίσεις. Ναι, Σοκράτη, δεν πάει άλλο. Την Ελένη δεν την αγάπησα ποτέ. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Δεν μπορώ να είμαι μια γυναίκα που δεν θα φιλοσοφήσω, δεν θα συζητήσω, δεν θα οροματιστώ το μέλλον μου μαζί της. Γιατί δεν λες καλύτερα ότι έμαθε για την Ασπασία και έγινε το σπίτι σας χειρότερο και από τον κάτω κόσμο. Αυτό θα μείωνε το κύρος του. Ο μέγας πολιτικός και στρατηγός των Αθηνών να τρώει σανδάλια από τη γυναίκα του. Η Ελένη δεν είναι τέτοια γυναίκα. Είναι αξιοπρεπής. Δεν φταίει αυτή που δεν έλαβε μόρφωση. Δεν μπορώ να την κατηγορήσω για τίποτε. Ναι, μόνο να τη χωρίσεις μπορείς, αλλά με καλοσύνη. Υπάρχει μόνο μία αρετή, η γνώση. Και μία αμαρτία, η αμάθεια. Σοκράτης. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιον επειδή πάρθηκαν αποφάσεις γι' αυτόν χωρίς να είναι παρόν. Συμφωνώ. Γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να την κατηγορήσω για τίποτε. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο αξιολάτρευτους γιους που μου έδωσε, αλλά δυστυχώς η καρδιά μου είναι δοσμένη αλλού. Και όλοι ξέρουμε πού. Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα, χωρίζεις. Θα την πάμε τη σκηνή από την αρχή. Περιμένουμε πολύ ακόμα. Σιωπή! Συγκεντρώνετε! Μια απλή ερώτηση της έκανα. Αν θα χωρίσω, Περικλής μου. Φαντάσου να τη ρώταγα και για το περσικό. Δεν λέρμεις τον τόπο σου. Να αφήσεις τους θεούς στην ησυχία τους. Αν είναι να μας πει τα μελούμενα όταν θα γίνει, ποιος ο λόγος να έρθει εδώ και να γεμίσει τον κόσμο με ρεβίθια. Δούλα! Την ηλεκτρική. Τι είναι το ηλεκτρική? Δεν ξέρω. Αλλά πάντα ήθελα να το πω. Έχω την απάντηση που γυρεύεται. Σώπα, εισακουστήκαμε. Πες ότι ο γιος σου και η νύφη σου έχουν χωρίσει ήδη. Εγώ το λέω. Αυτοί θα το πούν. Θα το πούν κι αυτοί. Σύντομα. Τουλάχιστον άξιζε η αναμονή.
Ρώτα για την Ασπασία. Δεν μου λες, βλέπεις καμιά άλλη να τον έχει βάλει στο μάτι? Μη μου πεις ότι θα περιμένουμε άλλη τόση ώρα. Ήταν μέχρι να πάρω φόρα. Τι βλέπεις? Τρίχες. Βέβαια. Εδώ που τα σκορπάς, όλο και κάποια θα έχει πέσει. Του κεφαλιού σου τις τρίχες εννοώ. Έχεις βάλει το κεφάλι σου μες στη μέση, δεν βλέπω. Συγγνώμη, από την ταραχή μου βλέπετε. Υπάρχει μία που έχει πάρει αέρα. Μόνο αέρα? Όλη την Αθήνα έχει πάρει. Τι σπάρε. Ο κόσμος το έχει τούπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά δεν έχει βάλει στο μάτι το γιο σου. Καλή μου μάτισα. Τι καλά μαντάτα μας φέρνεις. Ο γιος σου την έχει βάλει στο μάτι. Και θα την κερδίσει. Τι λες καλέ. Ο Περικλής μου ετέρα. Δεν το λέω εγώ. Αλήθεια το λένε. Το παιδί μου έχει λάβει την καλύτερη μόρφωση. Μη λέμε χαζά, μάγια του έχουν κάνει. Να, αυτή εδώ είναι αυτή. Μέσα στη μέση. Κιά, αυτό. Ναι. Αυτό το μικρό το ρεβιθάκι. Ναι. Φέρτε μου να στο κάνω φάβαγο αυτό. Μπορεί να είναι μικρή, αλλά είναι στο κέντρο του χάρτη των προσωπικότητων. Είναι στο κέντρο η πόρνη, ε! Α! Τι κάνετε εκεί? Την εξαφανίζω από το χάρτη. Μα μου χαλάτε τη δουλειά μου. Τι λες, μωρέ, και αν ρεβίθηκαν έτσι, θα σου δώσω εγώ τρεις χούφτες να έχεις να συναλλάζεις. Αυτά τα ρεβίθια είναι μελετημένα. Μωρέ, άσε με σκίσει με τα ρεβίθια σου. Ρεζίλη γίνεσαι. Ρεζίλη γίνεται αυτή που λέει ότι της μιλάνε τα ρεβίθια. Σας παρακαλώ πολύ, αυτό δεν θα το ανεχτώ καθόλου. Πληρώστε με να φύγω. Θα σε πληρώσω, όχι για τίποτα άλλο, για να φύγεις μια ώρα αρχίτερα. 50 δραχμές. Βα, 50 για να σκορπάς ρεβίθια. 2 δραχμές είναι το μερομίσθιο. Δεν με νοιάζει. Εγώ τόσα παίρνω. Έλα. Πάρτα. Να τα φας στους γιατρούς. Στον Ιπποκράτη να τα πεις. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Γίνεστε γενή. Άσε με από εδώ που θα με πεις εμένα γενή. Φαντάζομαι ότι φορολογείσαι για τα κέρδη. Έμισε καταγγείλω. Τι να πω τώρα. Τι να πω. Φεύγω. Να φύγεις και να πάρεις και τα ρεβίθια σου μαζί. Και να τα τρίψεις στην κασίδα σου. Μου φαίνεται ότι το παράκανες. Άσε με ξύ. Άσε με. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Πρέπει να κανονίσουμε ταξίδι στο μαντίο των αδελφών. Η Ασπασία δεν είναι εύκολο στόχος. Πήρα απόφαση να χωρίσω την Ελένη. Έλα. Και τι περιμένεις, να εκπλαγούμε? Μέγας είσαι, ύφεστε και θαυμαστά τα έργα σου. Έλα. Μην κλαις, παρακαλώ. Μην κλαις, μωρί σου λέει. Δεν υπάρχει άλλη λύση για μας τους δύο. Θα κάνω τα πάντα για να μην επιστρέψει το πατέρα σου. Θα σου βρω εγώ άλλον άντρα. Ο άντρας λοιπόν, αν ήθελε, μπορούσε να ξαναπαντρέψει τη σύζυγό του με κάποιον άλλον, χωρίς καν να τη ρωτήσει. Θα μου πεις πώς να τη δώσει, γιατί θα σου πει και ο άλλος, εσύ γιατί δεν την κράτησες, πώς θα την πάρω εγώ. Εδώ όμως ερχόταν να βοηθήσει η Πρίκα. Ο άντρας ήταν υποχρεωμένος να επιστρέψει στον πατέρα ή τον καινούριο σύζυγο την Πρίκα που είχε ήδη πάρει, συν 18% επιπλέον. Α, όχι, πέσου. Μου κάνει λίγο η κατάσταση, πάρε στη δίνω όσο. Θα σε πρικίσω, πλούσιο πάροχα. Θα σου δώσω παραπάνω από όσο ορίζει ο νόμος. Θα ξεπαραδιαστούμε δηλαδή. Αγαρίστη. Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Εσύ λύσαξες να την πάρει. Θα επιληθώ προσωπικό στο θέματος. Σωθήκαμε τώρα. Συνέχισε. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω εκτός από ένα μεγάλο συγγνώμη για τα δεινά που σου προκάλεσα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους δύο υπέροχους γιους που μου χάρισες. Τους οποίους βέβαια μπορείς να έρχεσαι να βλέπεις όποτε θέλεις. Αν σου το επιτρέπει βέβαια ο καινούριος σου σύζυγος. Τι κλαις τώρα, για καλό στο είπε. Ποτέ σας δεν με αγαπήσατε. Θα με στηρίξατε. Πάντα άχρηστοι με λέγατε. Αυτό είναι ψέματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άχρηστοι άνθρωποι. Και να υπάρχουν σε κάτι χρησιμεύουν. Έστω, σαν κακό παράδειγμα. Είναι συναισθηματικά φορτισμένη, μην την ευριάζεις. Ναι, αλλά και εγώ άνθρωπος είμαι. Θα μου τη σβουρίξει και τη δίνω στο πρώτο τυχόν τα μισοτιμής. Και εσύ, για να έχουμε το καλό ερώτημα, τι έχεις στο μυαλό σου να κάνεις από εδώ και πέρα? Θα αφοσιωθώ στην πολιτική. Μπράβο. Πήρες την ορθή κρίση από τη Μανούλα. Έχω μεγάλα επίβολα σχέδια για την Αθήνα. Άντε να σε δω. Εσύ τι κάθεσαι? Τι να κάνω? Να μαζέψεις τα πράγματά σου. Ή θες να φωνάξω καμιά δούλα να στα μαζέψει?
Αυτή είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μου. Αλήθεια? Ναι. Για πες μου. Μετά την αποτυχημένη εκστρατεία ενάντια στους Πέρσες που είχαν καταλάβει την Αίγυπτο και καταστράφηκε όλος μας ο στρατός, επιτέλους τους νικήσαμε στη μάχη της Σαλαμίνας στην Κύπρο. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Αλλά, βρε Πέρι, ως πότε θα πολεμάμε? Δεν καταλαβαίνω. Τι λες? Στο ότι αυτή η νίκη, λέω, είναι μια σπουδαία ευκαιρία για να υπογραφεί επιτέλους ένα σύμφωνο ειρήνης μεταξύ Αθηναίων και Περσών. Για ανάλυσέ το. Αφού χάσαμε και τους δύο αρχηγούς μας στην εκστρατεία, αναγκαστήκαμε να φύγουμε από την Κύπρο. Σωστά? Σωστά. Επειδή όμως νικήσαμε στη μάχη της Σαλαμίνας, έχουμε πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις ειρήνης. Σωστά? Σωστά. Συνεπώς, θα μπορούσες να υπογράψεις ένα σύμφωνο ειρήνης με τους Πέρσες, ώστε να σταματήσει ο πόλεμος μεταξύ μας και εμείς ως αντάλλαγμα δεν θα διεκδικήσουμε την Κύπρο. Συγκλονιστική ιδέα. Αλήθεια, Πέρι? Ναι, μα γι' αυτό σε λατρεύω. Μη σ' ακούσουν οι θεοί και με ζηλέψουν. Τώρα που πάντρεψα την Ελένη με τον Αγαμίδη, είμαι πια όλος δικός σου. Δεν μου χρειάζεται κάτι. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Μα το βλέπω καθαρά, δεν μου κρύβεσαι εμένα. Θέλεις να με παντρευτείς? Ξέρεις ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Μα γιατί? Αυτό έχουμε ξαναπεί, Πέρι. Καλός ή κακός, δεν πιστεύω στο θεσμό του γάμου. Καλά δεν είμαστε κι έτσι? Καλά είμαστε, αλλά θέλω να είσαι το πρώτο πράγμα που βλέπω όταν ξυπνάω και το τελευταίο πριν κοιμηθώ. Έλα να μείνεις μαζί μου τότε. Πού? Εδώ, σπίτι μου. Δεν είναι κι ανάκτορο βέβαια, αλλά όπως βλέπεις μας χωράει άνετα. Τα πρωινά θα σηκώνεσαι και θα πηγαίνεις στην αγορά. Το μεσημέρι θα έρχεσαι στο σπίτι για φαγητό. Θα ξεκουραζόμαστε, ίσως και να διαβάζουμε λίγη φιλοσοφία. Και το απόγευμα... Θα πηγαίνουμε λίγο στη μαμά. Όχι. Το απόγευμα θα πηγαίνουμε στο Λύκειο, στην Ακαδημία ή στο Κοινοσάργιες. Και θα παρακολουθούμε αγκαλιασμένοι τους φιλοσόφους. Για να μην σου πω ότι μπορούν να μαζεύονται εδώ τα απογεύματα όλοι οι άνθρωποι των γραμμάτων. Και αργότερα? Αργότερα θα σε περιποιούμε με τον καλύτερο τρόπο. Πότε μετακομίζω? Ποτέ! Δεν είναι δυνατόν να ακούω αυτά τα πράγματα. Μα δεν καταλαβαίνω, πού είναι το παράλογο? Τον ακούς, πού είναι το παράλογο, λέει. Ολόκληρος Περικλής να θέλει να μείνει στο σπίτι μιας εταίρας και πού είναι το παράλογο, ρωτάει. Από την πρώτη στιγμή που κάρφωσε τα μάτια της πάνω μου, νιώθω πολύ ευτυχισμένος. Δεν κάρφωσε τα μάτια της. Τα δόντια της κάρφωσε. Δεν σε αγαπάει, παιδάκι μου, αυτή, το καταλαβαίνεις? Ούτε το ψάρι, ούτε το κρασί μ' αγαπούν, αλλά εγώ τα απολαμβάνω. Ανάθεμα τους ρήτορες που πλήρωναν να σε μορφώσουν. Ανάθεμα! Για να πας να μπλέκεις με πόρνες περιοπής. Το επαναλαμβάνω για τελευταία φορά. Η Ασπασία δεν είναι εταίρα. Όσο εγώ δεν είμαι μάνα σου, τόσο αυτή δεν είναι εταίρα. Ήρθα μόνο για να σας ανακοινώσω την απόφασή μου. Καταλάβετε το, είμαι 50 χρονών. Και γιατί φέρεσαι σαν 10χρονο? Έχει δίκιο το παιδί, Αγαρίστη. Εδώ δικεί όλη την Αθήνα. Δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στον εαυτό του. Το καλό του θέλω. Τόσο υδρότα χύσαμε για να κτίσουμε αυτό το image. Είδες τι γράφουν για σένα τα αρχαϊκά νέα? Το είδα και σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά ήρθε η ώρα για να πάρω τη ζωή στα χέρια μου. Όσα χρόνια για περάσω, για μένα θα είσαι πάντα το παιδάκι μου. Το ξέρω. Και σ' αγαπώ για αυτό που είσαι και για αυτό που με έκανες. Φύγε. Φύγε κάθαρμα. Έκανες τη μανούλα σου να κλαίει. Πού πας? Επιτέλους. Ούτε στον δρόμο δεν μπορώ να βγω πια. Τι τυραννία είναι αυτή? Ευρυνόμη! Ευρυνόμη! Τι φωνάζεις? Μόλις ξημερώσει αύριο ετοιμάσου. Θα έρθεις από το σπίτι. Γιατί? Έχουμε ταξίδι. Πού να πάμε? Στους δεχθούς για χρησμό. Καλά, εσύ δεν πας καλά. Καλά, αυτό άστο να το κρίνω εγώ. Το πρωί ετοιμάσου. Άντε, πήγαινε. Πού πας, καλέ? Από εδώ δεν πήγαινες. Προχώρα. Πολύ αυτή η άμαξα. Πιάστηκε ο κόλος μου. Αχάριστη.
Αντί να με ευχαριστεί, του βγάζω και λίγο παραέξω, παραπονιέσαι που πάνω. Μια χαρά ήμουνα και στο σπίτι μου. Τι κερδίζω εδώ δηλαδή? Αν κάτσεις ήσυχη, κερνάω χρησμό. Αναρωτιέμαι που βρήκες τόσα τάλαντα να προσφέρεις στον ναό. Δεν τα βρήκα ακόμα. Πρώτα θα μου δώσει το χρησμό επιθεία και μετά βλέπουμε. Βρε αθεόφοβη, μέχρι και τον Απόλλωνα να πας να κοροϊδέψεις. Δουλειά σου. Πού είναι αυτή η άμαξα? Το πιστεύεις, Φιδία? Πώς πέρασαν τα χρόνια από όταν αρχίσαμε να χτίζουμε τα μακρά τείχη. Και τώρα επιτέλους ολοκληρώνονται. Όλη η ελληνική επικράτεια θαυμάζει την Αθήνα και σένα. Είμαστε ηγέτες στη συμμαχία της Δήλη. Και ακόμη δεν είδες τίποτε, Σοκράτη. Ποιο είναι το επόμενο σου σχέδιο, καλέ μου φίλε? Τις προάλλες η ασπασία στο σπίτι μου είπε μία ιδέα που όσο τη σκέφτομαι, τόσο πιο πολύ μ' αρέσει. Λέγε, μη μας κρατάς σε αγωνία. Να ξαναχτίσουμε την Ακρόπολη. Συγγνώμη, αργείτε, γιατί έχουμε έρθει από μακριά. Και εγώ από μακριά έρχομαι. Σας παρακαλώ, έχω κάτι πολύ σημαντικό να ρωτήσω. Αντε ρώτα, να δω τι θα καταλάβεις. Έχω να μάθω πολύ καιρό νέα και από τους δικούς μου. Πολύ καλά, όχι κακά, πατέρα σου, καλά. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει. Ο πραγματικός σου πατέρας, όχι. Δεν σε χάλασε και πολύ, βλέπω. Άντε, πήγαινε σιγά σιγά, γιατί τόση ώρα που κάθεσες εδώ, μόνο πότε θα πεθάνεις, δεν ρώτησες. Έλα καλέ, πήγε, καλά σου λέει. Θα φεύγουν οι πρωινοί, λέμε. Καλησπέρα. Εσύ, μεγάλη, όχι μικρή γυναίκα. Μεγάλησε και φαίνεσαι. Που θα μου πεις εμένα ότι είμαι μεγάλη. Άντε, μη σηκώθω και φύγω. Άι, Μαρκαλά, τι στα λες. Πιάνε μια καρέκλα και νομίζουν ότι θα μας κάνουν ό,τι θέλουνε. Καρεκλοκένταυροι. Γυναίκα που γέννησε μεγάλο άντρα. Τι σου είναι όμως ο επαγγελματίας, ε? Με κατάλαβε. Εγώ είμαι. Εσύ ποια είσαι? Εγώ. Συγγνώμη, καλέ, βλέπεις εμένα? Γιατί να μην σε βλέπω? Αυτό να μου πεις. Τόση Δάφνη μας είσαι. Σε ποιο μιλάει? Είναι από τον Ίστρο. Συγγνώμη, πιθιούλα μου. Ήθελα να σε ρωτήσω για τον άντρα το μεγάλο που λέγαμε πρωτύτερα, ε? Αυτός έχει μπλέξει με μια που δεν του αρμόζει. Πώς θα το χωρίσω? Τι έπαθε? Ιδέα δεν έχω. Λες θα τη χάλασα. Συγκεντρώσου. Αχ, καλέ μου Απόλλωνα, κάνε να μην την έχω χαλάσει. Ας μου πει πρώτα το χρησμό και ας χαλάσει αργότερα. Ναι, καλέ Απόλλωνα, χάνε κάτι. Έχω πάθει να φτύω με αυτή τη γυναίκα. Πώς κουνιέται έτσι, σε τι τρύπ βρίσκεται? Μίλα μου, πες για το γιο της, να τελειώνουμε. Ο γιος σου θα γίνει μεγάλος ηγέτης. Μεγάλος είναι. Μεγαλύτερος. Ναι, ναι, συμφωνώ, εντάξει. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω για τη γυναίκα που τον καταδυναστεύει. Τον αγαπάει. Θα συνεχίσει να τον καταδυναστεύει μέχρι θανάτου. Δηλαδή δεν θα χωρίσουνε ποτέ? Ποτέ. Βλέπω. Βλέπω μια άλλη γυναίκα. Τον αγαπάει και την αγαπάει κι αυτός. Για μένα, ναι. Και αυτή η γυναίκα που τον αγαπάει, ο Περικλής, θα της το αναγνωρίσει? Όχι, είπε. Ναι. Ναι, λέει. Όχι, είπε. Έχει τους σπόρους του. Από εκεί θα συνεχιστεί η οικογένεια. Βέβαια. Εσύ κρατάς τα παιδιά του. Τι σου είναι όμως ο επαγγελματίας? Και μια τελευταία ερώτηση και φεύγουμε, γιατί είστε φωτιά στις χρώσεις εδώ μέσα. Αυτή η δόλια μάνα που κρατάει τους σπόρους του, θα καταφέρει να χωρίσει τον Περικλή από αυτήν που τον καταδυναστεύει? Έχει ξεκινήσει. Εσύ δεν θα σταματήσεις. Σε ευχαριστώ, πυθία μου. Ο Θεός να σου κόβει χρόνια να μου δίνει μέρες. Άντε, είστε επανειδήν. Επόμενος. Πώς της φώτισε Απόλλωνα? Αλήθεια είναι. Ναι, είναι έγκυος. Και είναι σίγουρα του Περικλή. Εν είδα ότι ουδέν είδα, Σοκράτης. Τι θα πει πάλι αυτό? Θα πει πού να ξέρω. Δεν ήμουν μπροστά στη σύλληψη. Το είπε η Ασπασία. Μα την Άρτεμη, αυτό είναι σκάνδαλο. Μη γίνεστε πρόστιχοι. Πιανού άλλο θα μπορούσε να είναι? Μόνο με αυτόν βγαίνει η Ασπασία.
Πάντως εγώ δεν θα ήθελα να είμαι κοντά όταν αυτό το νέο φτάσει στα αυτιά της Αγαρίστης. Εγώ λέω να πούμε το Ευρυπίδη να πάει εκεί να πάρει έμπνευση για το καινούργιο το έργο. Άκουσα το όνομά μου. Καλέ μου Ευρυπίδη. Χίλια χρόνια θα ζήσεις. Αυτό όχι. Να μου λείπει. Ελπίζω να ζήσουν χίλια χρόνια τα έργα μου. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ναι, είπαμε να σου χαρίσουμε έμπνευση. Ακριβώς. Με ποιον τρόπο? Άκου καλά τι πρέπει να κάνεις. Αλήθεια, τι μπορεί να κάνει κανείς όταν βρίσκεται στην ανάγκη, ακόμα και τους φίλους, να τους επιβουλεύεται ως εχθρούς. Πάλι άρχισες τις ασυναρτησίες σου, Διογέννη. Καλή σου μέρα, Ευρυνόμη. Καλή σου μέρα και σένα. Βλέπω σήμερα στολίστηκες. Τα ίδια με χθες φοράω. Κι όμως θα έπαιρνα όρκο ότι στολίστηκες για κάποια γιορτή. Τι γιορτή μου τσαμπουνάς? Μη μου πεις ότι η φιλενάδα σου δεν θα γιορτάσει. Η Αγαρίστη. Εκτός κι αν δεν σε κάλεσε στη γιορτή. Τι να γιορτάσει? Το ότι θα γίνει γιαγιά. Καλή μου δούλα, μόνο εσύ με καταλαβαίνεις και μου συμπαραστέκεσαι. Θέλω να ξεδιπλώσω τις σκέψεις μου. Νομίζω ότι αυτή η γυναίκα χαλάει το image του Περικλή. Πρέπει να βρω τρόπο να χωρίσουν ανώδυνα και σύντομα. Όχι για αυτήν, για το φουκαριάρι τον Περικλή. Τα κρατάει όλα μέσα του, το καψερό. Αγαρίστη, Αγαρίστη. Ναι, μη φωνάζεις, μου χαλάς την ηρεμία. Τα νέα δεν είναι καλά. Το παιδί! Σε καλό δρόμο είσαι. Μη ευλογημένη. Η Ασπασία είναι έγκυος από τον Περικλή. Εγώ δεν γέννησα παιδί. Ή ένα γέννησα. Ή μάλλον όχι ένα. Βόδι σαν τον πατέρα του. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ό,τι κάνεις κι εσύ. Παίρνω ιδέες. Κοίτα, μην αντιγράψεις. Μην ανησυχείς, θα το γράψω με δικά μου λόγια. Εσύ τι γράφεις? Την Ιλιάδα. Εσύ? Δεν ξέρω, όμοιρε. Έχασα πολλά. Παντρεύτηκε την Ελένη, κάστρωσε την Ελένη, έδιωξε την Ελένη, βρήκε την Ασπασία και τώρα είμαστε σε αυτό το κάστρωμα. Και δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά πρόκειται για ομοιρικούς καυγάδες. Αλλή μόνο, τι θα κάνω που δεν έχω τα προηγούμενα? Καλά, μη στεναχωριέσαι. Τι κακό να μην έχουν τα πράγματα φωνή να μιλούν άμεσα και να μην έχουν καμία σημασία τα φανταχτερά λόγια των ανθρώπων. Αν είναι να το γράψεις με δικά σου λόγια, θα σου δώσω τις σημειώσεις μου. Ομοίρε, είσαι ένας απομηχανής θεός. Καλά, το απομηχανής είναι περιττό. Παρακολούθα τώρα γιατί οι εξελίξεις είναι ραπές και δεν πρέπει να χάσουμε ούτε λέξη. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Σωστά. Καταρχήν, ο ναός θα χτιστεί πάνω στα θεμέλια του προηγούμενου που είχαν καταστρέψει οι Πέρσες επί Πισίστρατου. Που να μισώσουν οι βάρβαροι. Θέλω μεγαλείο και υπερβολή. Πάντα τις υπερβολείς αυτό το παιδί. Φιδεία, θέλω μέσα στο ναό ένα άγαλμα της θεάς Αθηνάς που από κοντά να προκαλεί δέος, αλλά να φαίνεται και από μακριά, από τις Τριήρης όταν γυρνάνε οι στρατιώτες μας από τον πόλεμο. Πάμε, εσύ δεν θες άγαλμα, βουνό θες. Προτείνω ο ναός να έχει πάρα πολύ χρώμα. Φυσικά και θα έχει χρώμα. Και θα κυριαρχεί το ροζ, το κόκκινο και το λαχανί πουά. Τέλος πάντων, το ροζ, το κόκκινο και το πράσινο. Καλύτερα τώρα. Καλό. Αλλά όχι αρκετό. Θέλω μεγαλείο και υπερβολή. Αρετή είναι να αποφεύγεις τις υπερβολές. Σωκράτης. Σωστά, σωστά. Θέλω όμως να υπάρχει αντίθεση και ισορροπία μαζί. Μεγαλοπρέπεια για τους ανθρώπους και ταπεινοφροσύνη για τους θεούς. Πράσινο, κόκκινο και μπλε. Κοντά, αλλά όχι αρκετό. Θέλω μεγαλείο. Μπλε, κόκκινο και... χρυσό. Α, παπά, κυτσαριό. Μπλε, κόκκινο και χρυσό. Μπράβο, Φιδεία. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να συναντηθούμε όλοι εδώ όταν θα έχετε τα πρώτα σχέδια να μου δείξετε. Αυτό το έργο είναι μεγάλο και θα αργήσει να ολοκληρωθεί. Θέλω συνέπεια και ταχύτητα από όλους, ε. Γρήγορα, ναι. Πρόχειρα, όχι. Φιδείας. Μια στιγμή. Η Αθήνα. Πόσα χρήματα θα διαθέσει για ένα τέτοιο έργο? Όσα χρειαστούν. Καλό αυτό. Γιατί δεν με υποστήριξες με το πουά? Γιατί το πουά είναι έσχος. Έσχο στο σχέδιο που ανακάλυψα και το έβγαλα και σε χιτώνα. Ποιο θα βάλει που αχιτώνα? Λύνει όγκο. Όταν το φόρεσα όμως είπες ότι ήμουν πολύ ωραίος. Δεν μιλάς, ε. Καλά. Θα τα πούμε σπίτι. Δέχτηκαν τελικά ο Καλλικράτης και ο Εκτίνος? Με χαρά. Δύο λαμπροί αρχιτέκτονες και ο Φιδείας ένας άριστος γλύπτης. Μ' αρέσει πολύ ο συνδυασμός. Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι δύο κατέχουν πολύ ειδικές γνώσεις που τις διδάσκονται μόνο στις σχολές μυστηρίων. Σωστά.
Ακούγεται κιόλας ότι έχουν μυηθεί στα μυστήρια της Αιγύπτου και της Ελλάδας. Και όλες αυτές τις μυστικές γνώσεις, όπως τη σφαιρικότητα της γης, τις χρησιμοποιούν στην κατασκευή των ναών που φτιάχνουν. Όλα πάνε κατευχήν. Μόνο τι. Τίποτα. Ο Πέρι, είναι φυσικό να έχει αναστολές. Το έργο είναι πολύ μεγάλο. Τότε λοιπόν, Πέρι, να σ' αφήσουμε να χαλαρώσεις τα έμπειρα χέρια της συντρόφου σου. Πάμε να ξεχώρα. Μα τι σκέφτεσαι και χαλάς τη στιγμή. Αυτή την ώρα θα έπρεπε να πανηγυρίσεις. Το έργο είναι πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω αν η Αθήνα θα το αντέξει. Θέλεις να κάτσουμε και να τα υπολογίσουμε. Το έκανα χθες το βράδυ και δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. Και? Με πρόχειρους υπολογισμούς, η ανέγερση της Ακρόπολης θα κοστίσει στην Αθήνα 10.000 τάλαντα τουλάχιστον. Λογικό μου ακούγεται για κάτι τόσο επιβλητικό. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι η Αθήνα δεν έχει αυτά τα λεφτά. Έχει όμως το Ταμείο της Συμμαχίας της Δήλου. Το οποίο εδώ και πολύ καιρό είναι στην Αθήνα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μου λες να καταχραστώ τα λεφτά της Συμμαχίας? Εγώ τίποτα δεν σου λέω. Μήπως εσύ ακούς αυτό που έχεις ήδη στο μυαλό σου? Τι θέλεις να κάνω? Θέλω να διαδώσεις όλη την αλήθεια για την Ασπασία. Κεραυνό θα ρίξει ο Δίας και θα μας κάψει. Ένα πράγμα θέλω να πεις. Ότι είναι τέρα και καμιά δυο κακίες ακόμα. Ε, τι και αν είναι τέρα. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Μα δεν θα πεις ότι είναι μόνο αυτή διεφθαρμένη. Θα πεις ότι διαφθείρει και τις άλλες τις ευυπόληπτες Αθηναίες. Θα βάλεις και καμιά σάλτσα δικιά σου, ξέρεις εσύ. Θα τη στείλουν εξορία και θα απαλλαγούμε οριστικά από τις χαμένη. Δεν ξέρω. Σε ποιον πρέπει να το πω? Ένας είναι ο κουτσομπόλης στην Αθήνα. Ο Διογέννης. Πάντως, εγώ πατέρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Η ζωή είναι δικιά σου και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Χαίρομαι, δεν ήθελα να σας δυσκολέψω τη ζωή. Εγώ δεν συμφωνώ. Αρχίσαμε. Πατέρα, ξέρεις πως θέλω να ασχοληθώ κι εγώ με την πολιτική. Και πως ό,τι κάνεις επηρεάζει και εμένα. Περισσότερο από ότι αν δεν ήσουν στη θέση που είσαι. Μα δεν σου αμαυρώνω με κάτι την ηθική και την αξιοπρέπεια, μονάκριβε μου. Μονάκριβε, μη λέμε και ότι θα είμαι τώρα, ε. Πατέρα, κάνεις εξόγαμο παιδί και εσύ ζεις με μια γυναίκα που δεν συμπεριφέρεται όπως οι άλλες γυναίκες της Αθήνας. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Η Ασπασία είναι μορφωμένη. Μπορώ να συζητάω μαζί της ό,τι με απασχολεί. Μεγάλοι φιλόσοφοι θέλουν να περνούν χρόνο μαζί της. Μακάρι να βρίσκατε κι εσείς μια τέτοια γυναίκα. Με βάση τη ζωή που κάνει, η ηθική της είναι αμφίβολη. Αυτό πάρ' το πίσω. Πάρ' το πίσω. Ο πατέρας σου ξέρει καλύτερα τη γυναίκα που έχει στο πλάι του. Και θέλω να σεβαστείς την απόφασή του. Αν είναι δυνατόν να σε πιστεύουν οι Αθηναίοι και να μην σε πιστεύει το ίδιο στο παιδί. Σε πιστεύει, πατέρα. Σε πιστεύουμε. Ε, τότε πιστέψτε κι αυτό. Ελάτε να μείνετε μαζί μας. Η Ασπασία θα χαρεί πάρα πολύ. Τώρα που περιμένουμε και τον αδερφό σας να έρθει στη ζωή. Εγώ για αδελφό μου αυτό το παιδί δεν το αναγνωρίζω. Μα γιατί εγώ δεν είμαι ο πατέρας και των τριών σας. Με αυτά που ακούω για την Ασπασία μου δίνετε το δικαίωμα της αμφιβολίας. Συγγνώμη. Εγώ συγγνώμη, πατέρα. Δεν έπρεπε να μιλήσω έτσι. Πανάθεμάσαι! Πανάθεμάσαι! Που κυλοπώνωσα τόσες ώρες για να βγάλω τέτοιο κεφάλι. Και αυτό κατέληξε να είναι άδειο. Μα να θες να ξαναφτιάξεις τα νταμάρια. Ω, ναι. Και όλοι αυτοί σπατάλοι για να πούνε ότι ο Περικλής έφτιαξε την Ακρόπολη πάνω στο Άδη τη Μάνα. Ω, ναι, εκεί. Και αυτή την ιδέα στην έδωσε και στραμμένη. Ω, ναι. Λέξη και ξερός. Πανάθεμάσαι. Ένα θα σας πω. Εάν έρθουν οι Σπαρτιάτες θα μας κάνουν ερηνούς. Και τότε, κλάψε τα μάρια, κλάψε πεντελικά μάρμαρα, κλάψε και την Καστρωμένη. Τουλάχιστον θα βγει και ένα καλό. Ω, ναι. Συγγνώμη, εσύ τι ήρθες τώρα να μου πεις. Όλα εγώ τα λέω. Αγαριστή, σταμάτα να φέρεις την καταστροφή. Εγώ βρε φέρω την καταστροφή. Για κοίταξε, που θα βρει τόσα λεφτά για τα μεγαλεία που έχει στο νου του. Θα του τα δώσει παστρικιά, που βρακή δεν είχε να φορέσει πριν το γνωρίσει. Για να μην πω πως και από τότε που το γνώρισε σπάνια το φορούσε. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Τα λεφτά τα έχω. Αυτό που μου χρειάζεται είναι η ειρήνη. Ποια είναι αυτή? Άλλη πάλι. Πάει η Ασπασία, την ξεχάσαμε? Τι είναι αυτό, παιδάκι με εσύ δεν κρατιές? Μάζεψε λίγο αυτό που έχεις ανάμεσα στα πόδια σου. Δεν είναι για χόρταση, κάνει και λίγο πιπί. Τέτοιο έχουν κι άλλοι Αθηναίοι. Δεν χρειάζονται το δικό σου όλες οι γυναίκες της Αθήνας. Τι λες ρε μάνα? Για την ειρήνη με τα άλλα κράτη λέω. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ, ο Αριστοφάνης. Τι κάνετε εδώ? Μα μη σε νοιάζει, παίρνουμε ιδέες. Τι ιδέες? Ω, πολλά ρωτάς. Αν δεν μου πείτε θα πάω στην κυρία Γαρίστη και να τα πω όλα. Αποφασίστε. Θα σου πούμε.
Ακούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για να την κάνουμε βιβλίο. Και γιατί μιλάει αυτή η ιστορία? Μικρέ Αριστοφάνη μπαίνει σε δύσβατα μονοπάτια. Πολύ καλά. Αν δεν μπορείτε να μου πείτε εσείς, θα μου πει η κυρία Γαρίστη. Έλα εδώ, βρε, κουμπίλε, τι θα σου πούμε. Μιλάει για την Ειρήνη. Ειρήνη. Ωραίο τίτλος για κωμωδία. Ελάτε, μη χάνουμε καιρό. Έχουμε δουλειά. Πόσα χαλάσαμε για τα μακρά τείχη. Αυτή η μανία σου να τα μαθαίνεις όλα. Χαλάσαμε πολλά και χρειάζονταν όλα. Ήταν σημαντικό έργο, σύμφωνοι. Αλλά δεν μας έφτανε το δικό μας. Φτιάξαμε και τον Μεγάρον. Είμαι σίγουρος ότι θα σου έχει εξηγήσει ο πατέρας πόσο σημαντικό ήταν να πάρουμε τους Μεγαρείς με το μέρος μας. Τι στα έχω πει, αγόρι μου, τι στα έχω πει. Μην την ακούσει. Παιδί μου, δεν σου έχω πει ότι τα Μέγαρα προσχωρούν πότε στην Αθηναϊκή Συμμαχία, πότε στην Πελοποννησιακή Συμμαχία. Η συμμαχία η οποία έχει με το μέρος της τα Μέγαρα έχει ένα σαφές προβάδισμα. Συγγνώμη, ετοιμάζεστε για πόλεμο πάλι? Πού πάτε, βρε ξεβράκο του σταγκούρια? Άρη μου, σχόραμε. Αυτοί βρεμένουν σε στρατόπεδα σ' όλη τη ζωή. Δεν είναι σαν και εσάς τους Αθηναίους που αράζετε στην αγορά, σας βαράει ο ήλιος, φιλοσοφείτε και έχετε λυμμένα όλα τα προβλήματα. Θα υπογράψουμε 300 ετές σύμφωνο ειρήνης με τους Σπαρτιάτες. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και θα ευχόμαστε να το τηρήσουν. Και όλα αυτά για να οικονοποιήσεις τη δικιά σου. Για να κορδώνετε και στην αγορά ότι για χάρη της έφτιαξε ο Περικλής ολόκληρη Ακρόπολη. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που ήρθα να στα ανακοινώσω ο ίδιος, ενώ έπρεπε να τα μαθαίνεις από τις κουτσομπόλες. Σαν δεν ντρέπεσαι. Σαν δεν ντρέπεσαι λιγάκι να λες τον πατέρα σου κουτσομπόλα. Αλλά έτσι είναι. Μικρό κόλο δεν έβηρες, μεγάλο δεν ορίζεις. Μεγάλο δεν ορίζεις. Πίσω όμως είχε αχλάδα την ουρά. Γιατί αγαρίστηκε ένα σχέδιο που αν πετύχαινε θα έδιωκλε την Ασπασία από την Αθήνα. Για να βοηθήσει λοιπόν η φίλη της η Ευρυνόμη, έτρεξε να διαδώσει ό,τι της είχε δασκαλέψει. Δεν τ' άκουσες από μέναν έτσι, γιατί είναι και λεπτή η θέση μου, καταλαβαίνεις. Μην το συζητάς, άλλωστε με ξέρεις εμένα. Άνθρωπο ψάχνω και άνθρωπο δεν βρίσκω, πού να τα πω. Μα δεν σε ξέρω. Γι' αυτό το είπα σε σένα, ναι, γιατί ξέρω ότι είσαι τάφος. Άντε, υγιένε τώρα, υγιένε. Εσχύλε, φίλε μου, έλα να σου πω τι έμαθα. Πάρε αμέσως Πλάτωνα, το Πλάτωνα. Αχ, δουλάρες οι γυναίκες από τότε. Το Ασπασάκι είχε γίνει ανεκδοτάκι, αλλά δεν μάσαγε. Αγαπιόντουσαν τόσο πολύ με τον Περικλή που δεν τους απασχολούσε τι έλεγε ο κόσμος. Όσο για την Αγαρίστη, πάθαινε το ένα εγκεφαλικό μετά το άλλο, όταν έβλεπε ότι ο κόσμος δεν έδινε δεκάρα για τα κοτσομπολιά της. Το κερασάκι στη τούρτα όμως ήρθε με τον πόλεμο της Σάμου με τη Μίλητο. Η Μίλητος ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα της Ασπασίας και έτσι οι Μιλήσιοι ζήτησαν βοήθεια από την Αθήνα. Οι Αθηναίοι μεσολάβησαν και ζήτησαν και στις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε πάυση πυρός. Οι Σαμιώτες όμως αρνήθηκαν και έτσι η Αθήνα ξεκίνησε πόλεμο που είχε απώλειες μέχρι να υποτάξει τη Σάμου. Όταν βέβαια συνέβη και αυτό, καταλαβαίνετε τι άσχημη φήμη λειτουργήσε για την Ασπασία. Θεωρούσαν ότι αυτή υποκίνησε ένα πόλεμο παρά τη θέληση του Περικλή. Και έτσι η κοινή γνώμη στράφηκε ενάντια στο ζευγάρι. Μα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πιστεύουν ότι εγώ σε έβαλα να πολεμήσει με τους Άμιους. Έχει δίκιο η Ασπασία. Είναι δυνατόν να πιστεύουν ότι θα έκανες κάτι τέτοιο, λες και δεν έχεις δικιά σου προσωπικότητα και κρίση? Που δεν έχεις, αλλά αυτοί δεν το ξέρουν. Η ανοικοδόμηση της Ακρόπολης προχωράει πάρα πολύ καλά. Είμαστε δημοφιλείς. Δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε ανούσια κοτσομπολιά. Αυτά είναι κακόβουλα σχόλια αυτών που ζηλεύουν. Αυτή η εκστρατεία κόστησε πολλές ζωές στην Αθήνα και το χρεώθηκα εγώ. Α, ναι, το άκουσα και εγώ αυτό. Σε παρέσυρε, λέει, η Ασπασία στον πόλεμο. Στη θάλασσα του ψέματος η αλήθεια πάντα επιπλέει. Σοκράτης. Μας λέγαν και για σένα ότι έχεις πάρει όλη την Αθήνα και θα σου έλεγα εγώ ότι επιπλέει. Σιγά τη Μεγαλούπολη. 100.000 είμαστε μεταβίας. Και αν αφαιρέσεις και τις γυναίκες. Και ποιος σου είπε ότι τα κουτσομπολιά για μένα αφήνουν τις γυναίκες απ' έξω? Μα δεν καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει να αφήνουμε πόλεις της Αθηναϊκής Συμμαχίας να εξεγείρονται. Ναι, πρέπει να τους δείξουμε ποιοι είναι οι ηγεμόνες της Συμμαχίας. Το να επιβάλλεσαι προτού κατανοήσεις την αντίθετη πλευρά δεν είναι πάντα σωστή τακτική. Μα ζήσαμε μεγάλη νίκη ενάντια της Σάμου. Ναι, τόσο μεγάλη που με άλλη μια νίκη σαν αυτή καταστραφήκαμε. Πες το ψέματα. Δεν ξέρετε τι λέτε. Ούτε με να μ' αρέσει ο πόλεμος, αλλά δυστυχώς μερικές φορές είναι ο μόνος τρόπος.
Ελπίζω να έχεις δίκιο. Τι? Το βρήκα. Το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς έχει τη μορφή σου. Τι λες, Φιδία. Συγκεντρώσου σε παρακαλώ. Δεν φτάνουν όσα λέγονται για εκείνη. Γιατί όχι. Ποιος θα το καταλάβει. Πες, Περικλή, δεν είναι καταπληκτική ιδέα. Η καλύτερη από όλες τις ιδέες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχάστε το. Είναι ύβρις και αλαζονία προς τους θεούς. Παρέα με το Πλάτωνα. Συγχαρητήρια για το χρυσελεβάντινο άγαλμα της Αθηνάς. Συγχαρητήρια για το έργο σας. Συγχαρητήρια. 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 Το έργο σας είναι πέρα από κάθε σύγκριση σε ομορφιά. Ευχαριστούμε. Εντάξει, μια πλάκα κάναμε. Αγριάνθρωπος. Σοφοκλή. Τα λόγια σου μόνο μπορούν να συγκριθούν σε ομορφιά με το άγαλμα της Αθηνάς και την Ακρόπολη. Αλλά και πάλι το άγαλμα θα νικήσει, οπότε δίκιο έχεις. Μη χάσεις εσύ. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Το έργο σας είναι αξιέπαινο. Όταν κοιτάει και ακούει κανείς καλά σε τι αφιερώνεται το έργο τέχνης, τότε το ανώτερο στοιχείο βοηθάει στην πραγματοποίησή του. Ρε, και Έλλαδος που σου χρειάζεται. Ελάτε γρήγορα! Τι συμβαίνει? Δεν μπορώ να σας πω εγώ. Ελάτε γρήγορα. Εγώ δεν πάω πουθενά. Πρέπει να μείνει κάποιος για τις ευχαριστήσεις των Αθηναίων. Και θα σε αφήσω εδώ εσένα. Εσύ είσαι ικανός να πεις ότι έφτιαξες όλη την Ακρόπολη μόνος σου. Θα μείνω κι εγώ μαζί σου. Εγώ πάλι δεν μπορώ να υποκύψω. Δώστε μου κουτσομπολιό και πάρτε μου την ψυχή. Ελάτε επιτέλους. Αυτή η σκύλα τους κάνει όλους ό,τι θέλει. Αυτό έγινε. Ο γιος με τα καμώματά του θα καταστρέψει το δικό μου γιο και θα καταστραφεί και ο ίδιος. Εδώ όλη η Αθήνα χαίρεται με τα παιδιά μας και εσύ τον σου πάλι στην καταστροφή τον έχεις. Μερικές φορές δεν μπορώ να καταλάβω τι σου βρήκα και σε έκανα φίλη. Έχεις συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει ο γιώκα σου? Αμέ! Το ωραιότερο άγαλμα της Αθηνάς που έχει γίνει και θα γίνει ποτέ στην ιστορία. Ο Κανακάρης σου κοτσάρισε τη μούρη της προκομμένης του γιού μου στο άγαλμα της Αθηνάς. Αυτό έλεγα κι εγώ. Μωρή, σαν πια μοιάζει. Και σαν να μην φτάνει μόνο αυτό. Έβαλε στην ασπίδα δύο άντρες. Ο ένας μοιάζει στο ζώο το δικό μου το γιο και ο άλλος το δικό σου. Το παλιόπαιδο. Πάντα τέτοια καμώματα έκανε από μικρός. Ποτέ δεν θα μεγαλώσει. Η ανοριμότητα του γιου σου ξέρεις που θα οδηγήσει. Θα πάνε όλοι στο δικαστήριο για έπαρση και ύβρι. Έλα, μωρέ, ποιος θα το καταλάβει. Σοβαρά, ήδη έχει γίνει συζήτηση στην εκκλησία του Δήμου. Και με αυτά που λέγονται και για την Ασπασία. Αυτά που είπες εσύ για την Ασπασία. Είπε η Χέστρο της Τσιρλούς, φεύγα και μας βρώμησες. Δεν είναι εδώ το θέμα. Εδώ θα έχουμε δικαστήρια. Χάρη στο γιος, το καταλαβαίνεις. Με φώναξε να έρθει ο πηγόντος. Κοίτα. Τι είναι αυτό? Αυτό, φίλοι μου, είναι η απόδειξη ότι δεν υπάρχουν θεοί. Ότι αυτά τα σώματα που λάμπουν κάθε βράδυ στον ουρανό είναι απλά πυρακτωμένες μάζες μετάλλου. Καλά τα έλεγε ο Αναξαγόρας. Και πού ξέρουμε πως ήρθε από τον ουρανό? Από πού θες να ήρθε? Αν θα το πιω το κόνιο. Μα κοιτάξτε το. Δεν είναι από υλικό της περιοχής. Είναι έξω από αυτόν τον κόσμο. Και πώς βρέθηκε εδώ? Εγώ το ανακάλυψα. Χθες το βράδυ καθόμουν και σκεφτόμουν κοιτάζοντας τον ουρανό. Ξάφνου είδα μια φωτιά να πέφτει από ψηλά και έτρεξε να βρω που έπεσε. Ήρθα εδώ και είδα αυτή τη μάζα που ήταν ακόμα πυρακτωμένη και έβγαζε καπνούς. Μα δεν καταλαβαίνετε. Αν αυτό ήταν ένα αστέρι από τον ουρανό, τότε αυτό σημαίνει πως ο ήλιος μας δεν είναι κανένας θεός, αλλά είναι ένας τεράστιος φλεγόμενος βράχος. Μπράβο, Αναξαγόρα. Πολύ σπουδαία η ανακάλυψή σου. Αυτό δεν θα αρέσει καθόλου στους θρησκευτικούς μας άρχοντες. Αυτή η παρέα γίνεται όλο και πιο μισητή τελικά στους Αθηναίους. Κατηγορούν τον Περικλή. Τι? Ποιοι? Για ποιο λόγο? Τι έκανε η αχαήρευτη? Τίποτα δεν έκανε η αχαήρευτη. Κατηγορούν τον Περικλή ότι ξόδεψε τα λεφτά της συμμαχίας για να χτίσει την Ακρόπολη. Mm. Και οι σύμμαχοι έχουν εξαγριωθεί. Αυτή τον έβαλε να το κάνει. Δεν ξέρω ποιος τον έβαλε να το κάνει. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Περικλής είναι πολύ μεγάλος και πολύ μορφωμένος. Και δεν πρέπει να παρασύρεται από τον οποιοδήποτε. Αύριο το πρωί θα πάει στην εκκλησία του Δήμου να δώσει λόγο για αυτό που τον κατηγορούν.
Ωραίος πατέρας είσαι εσύ. Αντί να το δασκαλέψεις να φύγει από αυτήν και να έρθει μαζί μας να μείνει που τον αγαπάμε, τον αφήνεις στην τύχη του. Ο καθένας καθορίζει την τύχη μόνος του. Τα παιδιά για τους γονείς είναι πάντα παιδιά. Τι κάνεις τώρα? Όταν σου μιλάω να με κοιτάς τα μάτια. Εξάλλου Ποσειδώνας δεν κρατάει κεραυνό. Τρία να κρατάει. Το ξέρω. Mm. Εγώ όμως έχω αποφασίσει να τον κάνω δία. Πάνω από το τόμο μου. Ποσειδώνα θα το κάνεις. Πάει και τελείωσε. Γιατί? Γιατί μόνο Ποσειδώνας μπορεί να μας βοηθήσει τη θάλασσα που τα έχει κάνει ο γιος σου. Άντρες Αθηναίοι, κατηγορούμε από την αντίπαλη παράταξη για κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος για την ανέγερση της Ακρόπολης. Άσχημα τα πράγματα. Έχετε δίκιο να λέτε πως η Ακρόπολη κόστησε πολλά στην Αθήνα. Του το είχα πει. Ούκεν το πολλό το εφ. Μεγαλοπιανόταν μια ζωή. Είναι όμως ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής και γλυπτικής και αυτό δεν χρειάζεται καν να το αναφέρω, μιας και φαίνεται. Αν δεν σας νοιάζει λοιπόν αυτό το αθάνατο έργο που θα συνεχίσει μέσα στους αιώνες να φέρει τη δικιά σας σφραγίδα και το αποποιήσετε παρόλο που βοηθήσατε στην ανέγερσή του, τότε η πρόταση που έχω να σας κάνω είναι πολύ απλή. Θα δώσω εγώ ο ίδιος την περιουσία μου για να ξεχρεώσω την Αθήνα και κατά επέκταση και εσάς. Μόνο που, εφόσον εγώ έχω πληρώσει για την Ακρόπολη, το όνομά μου θα γραφτεί στην είσοδο. Και ίσως και ίσως μόνο εγώ επωφεληθώ από τη θεά Αθηνά, μιας και εγώ πλήρωσα για την ανέγερση της Ακρόπολης. Αν και δεν νομίζω η θεά Αθηνά να σας κρατήσει κακία που την προδώσατε έτσι. Πού ήξερες τι θα πει? Πώς να μην ξέρω, αφού εγώ του το έχω γράψει. Θα το πιω το κόνιο. Περίεργος λόγος. Ωραίος. Πιστικός. Ναι, είναι σύμφωνος με μια δικιά μου μέθοδο καινούργια, τη μευτική. Αλήθεια, να σε θάψω. Ποσειδώνα μου, θεέ της θάλασσας και των κυμάτων, δώσε φώτιση στο γιο μου, που έχει βγει στα νυχτά και τον έχουν βρει φουρτούνες μεγάλες. Και εγώ θα πείσω τον άντρα μου να φτιάξει αυτό το ρημαδό άγαλμα προς τιμή σου και να το φέρουμε εδώ, στο ναό. Μη φανταστείς, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά τι να κάνω, ακαμάτιση. Ό,τι πιάνει στα χέρια του, σκατά γίνεται. Συγγνώμη για τη φράση. Αλλά θα στα πω από την αρχή για να τα καταλάβει όλα. Τελειώνεται! Πάλι εσύ εδώ στο κατόπι μας παίρνεις! Όχι, δεν τελειώνουμε, κύριος! Ας ερχόσαστε νωρίτερα! Έχουμε και εμείς σειρά. Θα πω πρώτα δύο κουβεντούλες με το Θεό να μάθει τα προσωπικά μου και μετά θα του ζητήσω αυτό που θέλω. Είναι αγένεια, αλλιώς δεν το καταλαβαίνετε! Άκου, Ποσειδωνάκο μου. Εγώ έχω ένα γιο τον Περικλή που μου τον παντρέψανε από μικρό με μια άχρηστη τεμπέλα, τέλος πάντων. Την έστειλα στον Αγύριστο και την ξεφορτώθηκα αυτήν. Όμως αυτός έπλεξε με μια άλλη ετέρα που κακό χρόνο να έχει. Τη σπιτώθηκε. Τη έκανε και ένα παιδί. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι δικό του. Αν και όλοι μου λένε φτιστός ο Περικλής σου είναι. Γιατί? Μόνο γιος μου είναι κεφάλας? Όχι, 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 δεν θα σε καθυστερήσω άλλο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει το χεράκι μου και λένε για δάφτη τα χειρότερα στην Αθήνα. Και έτσι όπου να είναι θα φάει σου τη λεγάδι. Όμως αυτός έχει μαγευτεί και ακούει αυτήν και όχι τη μανούλα που τον αγαπάει περισσότερο από το οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο. Σας παρακαλώ, έχει δημιουργηθεί ουρά. Μπάπου ουρά να βγάλεις εσύ και να ξυπνήσεις κένταυρος. Μιλάμε με το Θεό λέμε, μην μας διακόπτεις, έχουμε σοβαρή συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω από σένα είναι να βάλεις το χεράκι σου ή οτιδήποτε άλλο σου ευκολύνεται να ξεκουμπιστεί αυτή από την Αθήνα και να αφήσει τον Περικλή μου ελεύθερο. Να φτιάξει τη ζωούλα του από την αρχή. Αυτό θέλω. Άφησε ένα λεπτό, δεν έχω τελειώσει. Ποσειδώνα μου, αυτό είναι. Μην με ξεχάσεις, θα τα ξαναπούμε. Και από μένα τι θέλεις. Δυο τουζίνες ψάρια θα σου φέρω. Να κάνεις μεγάλο τσιμπούσι. Άφησε με, καλέ. Άσε, άσε. Αφού συμφωνήσαμε για την Ακρόπολη, τι θα λέγατε να φτιάξουμε και τα προπύλαια? Έχουμε τα σπήλα της πόλεως μας ανοιχτές για όλους. Αυτό το τελευταίο δεν το είπα εγώ, μόνος το πρόσθεσε. Αθώος! Αθώος ο Περικλής! Δόξα τον Ποσειδώνα! Έπρεπε να την έβλεπες. Με τι επιβλητικότητα μιλούσε. Τι δεινοσρύτερος που είναι. Ξέρουμε τι δεινοσρύτερος που είναι. Άντε πήγαινε. Πήγαινε να τελειώσει το άγαλμα του Ποσειδώνα. Γιατί το έχω τάξει. Σε ποια? Στην εστία. Πού μου ρε ξάνθε. Στον Ποσειδώνα τον ίδιο. Σου είπα ότι θα το κάνω δία.
Και εγώ σου είπα ότι η βία θα τον κάνεις πάνω από το πτώμα μου. Θέλεις να έχουμε και δύο μέρες που έρχονται. Μη με κάνεις και φωνάζω γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Πήγαινε μέσα. Μην τολμείς να βγεις αν δεν τελειώσει το άγαλμα. Στο άγαλμά σου. Μα είναι δυνατόν. Το μεγαρικό ψήφισμα θα προκαλέσει πόλεμο με τους Σπαρτιάτες. Οι μεγαρείς έφτασαν σε μεγάλες ακρότητες, σκοτώνοντας τους Αθηναίους φρουρούς που είχαν τοποθετηθεί στα λιμάνια τους. Ο πόλεμος δεν είναι λύση. Αποκλείοντας τους μεγαρείς από τα αθηναϊκά και τα συμμαχικά λιμάνια, τους πιέζουμε οικονομικά για να καταλάβουν ότι με τη δική μας συμμαχία πρέπει να είναι και όχι με την Πελοποννησιακή. Εξάλλου, αφού είναι με την Πελοποννησιακή Συμμαχία, δεν είναι και πολιτικά ορθό να χρησιμοποιούν τα λιμάνια της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Μεγάλο κακό θα προκληθεί. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Πέρυσι εκετεύω να τα ξανασκεφτείς όλα αυτά πριν χαθούν άδικα ανθρώπινες ζωές. Ο πόλεμος δεν είναι ποτέ καλός. Δεν μας συμφέρει πόλεμος με τους Σπαρτιάτες από στεριά. Καλύτερα από θάλασσα. Ποιοι είστε? Τι θέλετε? Είμαστε αγγελιαφόροι. Και τι μήνυμα φέρνετε? Αναξαγόρα, φιδεία, ασπασία. Έχουν αποδοθεί κατηγορίες εναντίον σας από την Εκκλησία του Δήμου. Οδηγήστε σε δίκη. Γιατί δεν είσαι στο πιθάρι σου? Αναξαγόρα, σοφιδίες και ασπασία κατηγορούνται. Σε δύο μέρες είναι οι δίκες τους. Δεν μπορώ να φύγω. Είναι μέσα Ξανθίπη. Εδώ σου λέω οι φίλοι σου κατηγορούνται και εσύ σκέφτεσαι την ξινή τη γυναίκα σου. Έχεις δίκιο. Ξανθιπούλα, φεύγω κορίτσι μου. Να φύγετε! Να πάτε αλλού! Σαν πως και εδώ που είσαι κάνεις τίποτα. Τζάμπα περνάει ο χρόνος. Εγώ θα έλεγα πως το μεγαλύτερο απόκτημα είναι οι ελεύθερες ώρες. Εγώ φταίω που σε παντρεύτηκα. Παλιόγερε. Όχι παλιόγερο, το χοντένουμε. Βρε όλα εγώ τα φροντίζω. Τώρα νομίζω υπερβάλλεις. Ναι, εσύ μόνο να κουβεντιάζεις, ξέρεις. Καλύτερα να αδικείς παρά να αδικείς, Σοκράτης. Στα τσακίδια να πας, Ξανθίπη. Μα γιατί την αφήνεις να σου φέρεται έτσι? Πάλι καλά να λες. Τουλάχιστον δεν είχαμε απώλειες. Αχ, αδερφέ μου Διογέννη. Οι γυναίκες είναι πολύπλοκα όντα. Όποιος καταφέρει να τις καταλάβει θα είναι πάνσοφος. Ο Περικλής που είναι? Γαρίστη το χάνω το παιδί μου. Μη στεναχωριέσαι. Και ο Περικλής μου δεν θα αφήσει κανένα να πάει χαμένος. Κατηγορείται ότι έκλειψε τα χρήματα από το δημόσιο ταμείο και τα χρησιμοποίησε για να φτιάξει τον εαυτό του και τον Περικλή στην ασπίδα της Αθηνάς. Ναι, στο έλεγα εγώ. Στο έλεγα και εσύ με κοροϊδεύες. Και κορδονόσουνα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ο Περικλής μου θα τα καταφέρει να το μαθώσει και αυτόν και τον άλλον. Τον Αναξαγόρα. Αυτός γιατί κατηγορείται? Λένε ότι είναι άθεος για τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις. Όλους τους έχει μπλέξει αυτή η ανακατόστρα. Έλα, μη στεναχωριέσαι. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε και τη δίκη. Πώς? Πέσανε πολλές οι απολογίες και οι υπερασπίσεις για τον Περικλή και οι δίκες των φίλων του Φιδία και Αναξαγόρα τον είχαν καταβάλει πάρα πολύ συναισθηματικά, διότι δεν μπορούσε να τους βοηθήσει. Με αποτέλεσμα ο Φιδίας να καταδικαστεί ισόβια σε φυλάκιση και ο Αναξαγόρας να εξοριστεί διαπαντός από την Αθήνα. Αυτό όμως που κυριολεκτικά τον γονάτισε ήταν η δίκη της ασπασίας. Περικλή, πες μας πότε θα είσαι έτοιμος για να γυρίσουμε την κλέψη. Σε μια προσωπική σχέση, κανείς δεν επιτρέπεται να σκλαβωθεί από τον άλλον, παρά μόνο από εκείνες τις ιδιαίτερες περιπτώσεις που εμείς οι ίδιοι θέλουμε να σκλαβωθούμε. Εγώ είμαι και θα είμαι αιώνιος σκλάβος της ασπασίας. Για τους έξυπνους ανθρώπους, θεμέλιος λίθος της αληθινής αγάπης δεν είναι παρά η αληθινή φιλία. Για μένα η ασπασία είναι κάτι παραπάνω. Η ασπασία είναι σύζυγος, φίλη, παλακίδα και εταίρα. Ναι. Ναι, είναι εταίρα, αλλά είναι η δική μου εταίρα. Ο Περικλής δεν ήξερε από πού να πρωτομαζέψει όλα αυτά τα ψέματα που λέγονταν για την ασπασία. Μέχρι και το μεγαρικό διάταγμα, το οποίο ο ίδιος εξέδωσε και σύμφωνα με το οποίο απαγόρευε στα μέγαρα το εμπόριο με την Αθήνα και τους συμμάχους, το είχαν χρεώσει στην ασπασία. Γιατί λέει ήθελε να εκδικηθεί τους μεγαρείς, επειδή κάποτε απήγαγαν κάποιες πόρνες από τον οίκο της. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
Όταν η γνώση της ψυχής διαμαρτύρεται για αυτά που λέγονται, τότε και εμείς οι ίδιοι μένουμε έκπληκτοι για το πού μπορούμε να φτάσουμε. Κι εγώ θα φτάσω μέχρι τέλος. Η ψυχή μου η ίδια διαμαρτύρεται για αυτά που λέγονται για την ασπασία. Άνδρες Αθηναίοι, με όσα έχετε ευεργετηθεί, ως τώρα είναι σαν να τα έχει κάνει αυτή. Και όσα θα τη συμβούν από εδώ και μπρος είναι σαν να τα κάνετε σε μένα τον ίδιο. Η καρδιά μου και όλο μου το είναι παραδέχεται μπροστά σε εσάς αυτή τη στιγμή ότι αυτή η γυναίκα είναι ο ίδιος μου εαυτός σε γένος θηλυκό. Δεν τον ακούτε. Τι άλλο θέλετε. Δεν μιλάει ο Περικλής. Μιλάει η ψυχή του. Και οι ψυχές λένε πάντα την αλήθεια. Έφερε την Αθήνα ως εδώ. Αφήστε το να τελειώσει το έργο του. Το έργο μου έχει πια τελειώσει. Είναι θέμα χρόνου. Τι μιλάς έτσι, καλέ μου φίλε. Μη χάνεις το κουράγιο σου. Χάνεις κάτι όταν το έχεις. Κι εγώ πια δεν έχω κουράγιο. Παιδί μου. Τι σου έκανα. Μ' αυτά και μ' αυτά ευτυχώς αθωώθηκε η ασπασία. Βέβαια μετά ξέσπασε ο Πελοποννησιακός πόλεμος, ο οποίος είχε καταστροφικές συνέπειες για τους Αθηναίους. Οι οποίοι Αθηναίοι μπορεί να κρύφτηκαν πίσω από τα μακρά τείχη που είχαν φτιάξει, αλλά οι ίδιοι δεν είχαν την ίδια τείχη, γιατί μετά από αυτό ξέσπασε στην Αθήνα μέγας λοιμός. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Μη λες τέτοια. Όλα θα πάνε καλά. Ο παράλληλος ήταν πάντα πολύ αδύναμος. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα προσευχηθούμε στην Ιασό. Θα μας βοηθήσει. Δεν φτάνουν οι προσευχές, Ευρυνό μου. Οι θεοί εκδικούνται. Κάτι βρε αγόρι μου. Μια μπουκιά μόνο, δεν θα αντέξεις. Δεν θέλω. Έλα παιδί μου, φάει λίγο. Τι κάνει ο Φιδίας. Τι να κάνει, υπομονή. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω με τον Περικλή μου. Δεν τρώει τίποτα πια. Τις προάλλες πήγα σπίτι τους. Στις ασπασιές. Εδώ δεν πατάει πια. Του θυμίζει τον πατέρα του και τα παιδιά του. Όποτε ερχόταν ξέσπαγε σε κλάματα. Πώς είναι. Χάλια. Να είναι καλά η ασπασία που τον προσέχει. Τι συμπάθησες επιτέλους. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Περικλής την αγαπάει πολύ. Και κακά τα ψέματα. Ο Περικλής ο νεότερος είναι ο μόνος γιος που του είχε απομείνει. Τρέξτε στις ασπασίας. Ο Περικλής είναι βαριά άρρωστος. Διά μου. Το παιδί μου, Ευρυνόμη μου. Σταμάτα. Βοήθαμε. Μην αφήσεις να το χάσω. Σταμάτα, είπα. Τι θα κάνω, Ευρυνόμη. Μην εγκαταλείψεις, μάμη. Έλα, πάμε. Για το όνομα του Δία, πιες το. Μη Σωκράτη, θα το πνίξεις. Που πήγε το θάρρος σου, μωρέ.
πρώτη. Δικός μου γιος είναι. Αγόρι μου, παιδάκι μου, βλαστάρι μου, μίλα μου, παιδί μου. Γιατί δεν μου μιλάει? Έτσι από το πρωί αγαρίστη. Δεν ξεπέρασε ποτέ το χαμό των παιδιών του. Έτρωγε ελάχιστα, κοιμόταν λίγο. Πολύ ήθελε το κακό να τον βρει. Είχε γίνει πολύ αδύναμος. Δεν του δώσεις κανένα ματζούνι? Βέβαια. Κουκουνάρια, μελισσόφυλλο, σουμάκι για τον πυρετό, κοινάμο μου. Τίποτα δεν το πιάνει. Σαν να ήθελε να πεθάνει. Όχι, Περικλέ μου. Όχι, αγόρι μου. Μην το κάνεις αυτό στη Μανούλα. Δεν θα αντέξω όλο θανατικό. Πρέπει να είμαστε δυνατοί, έτσι δεν είπαμε? Ηρέμησε, αγαρίστη. Την ερεμήσω. Τα παιδιά θα βγουν τους γονείς. Όχι οι γονείς, τα παιδιά. Μάνα. Τι είναι, παιδί μου? Εδώ είμαι δίπλα σου. Θέλω να προσέχεις τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Μη λες τέτοια πράγματα. Θα γίνεις καλά και θα τους προσέχεις εσύ. Όλες θα μας προσέχεις. Να μου το υποσχεθείς. Στο υπόσχομαι, παιδί μου. Σαν κόρη μου θα την έχω την Ασπασία. Ασπασία. Εδώ είμαι, αγάπη μου. Να προσέχεις τη μάνα μου. Θα το κάνω. Σοκράτη. Ναι. Θέλω να προσέχεις και να μεγαλώσεις το γιο μου και να τον κάνεις στρατηγό τρανό σαν τον πατέρα μου. Όχι, φίλε μου. Σπουδαίο σαν και σένα θα τον κάνω. Πώς γίναμε έτσι, Σοκράτη? Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και το τέλος είχε φτάσει όπως ήδη είχε προβλέψει ο Περικλής. Περικλή. Περικλή. Μίλα μου, Περικλή. Γεια μου. Γεια μου. Γεια μου. Περικλή. Η αγαρίστη βέβαια στάθηκε όσο περισσότερο μπορούσε και στην Ασπασία και στον Περικλή το νεότερο. Διότι, ως γνωστόν, παιδιά, οι πεθερές δεν μασάνε ούτε από λοιμούς ούτε από καταποντισμούς. Η δε Ασπασία αργότερα παντρεύτηκε τον Υπόλυτο, που μετά από μερικά χρόνια τον έθαψε κι αυτόν, και έτσι κατέληξαν σε ένα σπίτι οι τέσσερις ξεμοραμένες γριές. Αγαρίστη, Ασπασία, Ευρυνόμη και Δουλάρα. Ευτυχώς το παιδί σώθηκε. Και ο Περικλής ο νεότερος έγινε λαμπρός στρατηγός σαν τον πατέρα του. Πώς σώθηκε? Ο Κρόνος ξέρει. Μπορείς να μου πεις γιατί με έφερες εδώ? Αν έχεις σκοπό να κοπροσκυλιάζεις όλη την ώρα και να μην δίνεις σημασία στη γυναίκα σου, πες μου το να το ξέρω. Εμένα που με βλέπεις, με διεκδικούσαν χίλιοι άντρες. Έτσι να κάνω το δαχτυλάκι μου, μπορώ να βρω τους διπλάσιους. Επιτέλους σταμάτα, μας έχεις ζαλίσει τον Άρη. Τι? Έμα δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Α. Ναι, πες μου ότι σε κουράζω κιόλας. Μόνο αυτό δεν μου έχεις πει ακόμα. Θα μάθεις γιατί ήρθαμε, Ξανθήπη. Εν καιρό. Τον κακό σου τον εν καιρό. Έβρεξε. Μυρίζει το χώμα. Καλό αυτό. Να συνηθίσει τη μυρωδιά. Καλό κάνει. Να είμαστε κι εμείς. Θα μας πει κανείς γιατί ήρθαμε εδώ, γρίες γυναίκες? Είπα να κάνω μετά από 4 χρόνια ένα δώρο προς τιμή του φίλου μου Περικλή. Βέβαια, θέλω να δείξετε λίγη κατανόηση. Δεν είμαι γλύπτης. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Είστε έτοιμες? Δεν κρατιόμαστε. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται? Μπαγάσα. Πιάνουν τα χέρια σου. Τι είναι αυτό, καλέ? Έτσι ήταν ο Περικλής μου? Γιατί πώς ήταν? Έτσι ήτανε. Αλλά θα διορθώσουμε αυτό που δεν μπορούσε να διορθώσει ο Απόλλωνας απάνω του. Πάρε καλέμι και σφυρί και ξεκίνα. Τι να κάνω? Καταρχάς θα μικρύνουμε το κεφάλι. Γιατί? Γιατί ο Περικλής μου μπορεί να ήταν κεφάλας, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνουμε βούτυνο ανά τους αιώνες. Δεύτερον, η μύτη. Τι μύτη είναι αυτή? Γιατί? Δεν σ' αρέσει? Είναι γαμψή. Και του Περικλή γαμψή ήτανε. Εμείς θα την κάνουμε αρχαιολιδική. Σουβλερή. Βγάλει την κούρβα. Κάτι άλλο? Τι είναι αυτό? Περικλεύς Ξανθήπου Αθηναίος. Η μάν? Πού είναι η μάν? Μόνο του φύτρο σε αυτό! Γράψε από κάτω. Και αγαρίστης. Με κεφαλαία. Και αγαρίστης. Κατάλαβα. Το δία κλαίγαμε. Τι είναι αυτό? Σ' αρέσει εσένα αυτό? Πολύ! Επιτέλους! Ένας άνθρωπος που κατάλαβε την αξία του αριστουργήματος. Μιλάς!
Μπορείς και μιλάς. Και γιατί δεν μίλαγες 80 χρόνια. Γιατί δεν προλάβαινα. Γιατί τη χαστουκίζεις τώρα. Γιατί της αρέσει αυτή η σαχλαμάρα. Δεν βρίζουμε. Εδώ. Τίποτα. Πώς τίποτα. Τι γράφετε. Τα απομνημονεύματά μας. Εγώ θα σας πω, κυρία Γαρίστη. Μπράβο, πουλάκι. Πες με εσύ. Σας παρακολουθούν και κρατάνε σημειώσεις. Ναι. Το ξέρετε ότι μπορώ να σας κατηγορήσω γι' αυτό. Το ξέρω. Το ξέρετε ότι είναι άτιμο. Φταίμε και είμαστε έτοιμοι να υποστούμε και τις συνέπειες. Είναι κρίμα πάντως η ανθρωπότητα να χάσει μια τέτοια ιστορία. Σωστά κι αυτό. Θα μας δώσετε την άδεια. Δεν ξέρω. Ίσως. Να το σκεφτώ. Υπό τρεις όρους. Δεκτή. Πρώτον. Δεν θα γράφετε στο έργο σας τα πραγματικά ονόματα. Σύμφωνοι. Αυτό πέστε πως έγινε. Δεύτερον. Δεν θα μάθει κανείς για αυτό που κάνετε. Το συζητάτε. Θα πάρουμε το μυστικό στον τάφο μας. Και τρίτον, θα έχω ανοιχτή πρόσκληση σε όλες τις παραστάσεις. Ναι. Σαφώς. Επιτέλους, να βγει και ένα καλό από αυτή την ιστορία. Δεν είναι μια, είναι επτά, είναι. Μα ούτε επτά είναι. Χίλιες επτά είναι. Εκατομμύρια είναι. Παντού είναι. Κι όπου μετράς νύφες μέτρα και πεθερές. Καταστροφή είναι, μαρτύριο είναι. Καμμένη γη είναι, πληγές είναι. Αν είναι φτά είναι, ναι, αυτές είναι. Κι όπου μετράς τις νύφες μέτρα και τις χαρές. Ρεσεπτά, επτά παναθεμάτες πεθερέσεπτά. Τρελή χαρά γεμάτες πεθερέσεπτά. Το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά.